Γεια σας κυρίες και κύριοι, είναι χαρά μου που βρισκόμαστε εδώ για μία ακόμη συζήτηση πάνω από τα προβλήματα της χώρας εν μέσω σκανδάλων, εν μέσω προεκλογικής περίοδου, εν μέσω ακρίβειας, φτώχειας. Όλα τα κακά τα έχουμε αυτή την περίοδο στην Ελλάδα. Και έχουμε επιπλέον και τις εκλογές και τα σκάνδαλα, τα οποία δεν είναι μόνο αυτά τα σκάνδαλα, απλά αυτά τα σκάνδαλα έσκασαν. Το τόνισα αυτό που βρέθηκα και ακόμη θα το επιμείνω. Όταν αποκαλύπτεται κάτι, απλά ανοίγει το χαλί λίγο και φαίνεται κάτι. Αν όλο το χαλί ανοίξει, θα βρωμήσει η χώρα. Γι' αυτό ο λαός πρέπει να βλέπει μόνο το λίγο, ότι νοσούμε λίγο. Αυτό, οι καηλοί, αυτό είναι το πρόβλημα. Πιο πέρα όλοι είναι άριστοι, άγιοι. Αυτή πρέπει να είναι η γνώμη του κόσμου. Γιατί αν ο κόσμος καταλάβει όλα που γίνονται, όλα τα όσα γίνονται, καταλαβαίνετε, μετά χάνεται η κοινωνική συνοχή και ξεκινάει ανομαλία ουσιαστικά. Όταν οι πολίτες δεν πιστεύουν πια στην εντυμότητα των θεσμών και του κράτους και των αρμοδίων, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι η αρχή του τέλους μιας κοινωνίας. Λοιπόν, θα μας πει και ο κύριος Βασιλιάδης, ο Σωκράτης, τις απόψεις του. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε και από μένα και στους τηλεθεατές μας. Χρόνια πολλά, ναι. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, να έχουμε όλοι με υγεία. Εγώ θυμάμαι τις περιπτώσεις, ας πούμε, πριν από αρκετά χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα, 10, 15, 20, του Τσοχαντζόπουλου, του Παπαντονίου, έτσι ακριβώς. Του Τσουκάτου, παρόμοιες περιπτώσεις, αυτό που λέτε ότι είχαν, ας πούμε, κατηγορηθεί αυτοί οι άνθρωποι, πιθανώς όχι αδίκως, αλλά υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις, δεν υπήρχαν μόνο αυτές φαντάζομαι. Και ακριβώς αυτό που λέτε, ότι για να την περάσει αυρόχης ποσή ένα ολόκληρο κόμμα τότε, όπως ήταν το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, το ΠΑΣΟΚ, έβγαλε στη σέντρα, να το πούμε λαϊκά, κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους, που ίσως ήταν λίγο πιο προκλητικοί. Τους βγάλανε μόνοι τους. Ακριβώς, μόνοι τους. Και γίνανε οι χειρότεροι εχθροί τους. Ίσως αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά ήταν και λίγο πιο προκλητικοί στο κλέβιν και στη ρεμούλα από τους υπόλοιπους. Αλλά τις θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτές τις περιπτώσεις, ότι πραγματικά εδιώχθησαν οι συγκεκριμένοι, ο κύριος, ο Δήμαρχος της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, δεν θυμάμαι το όνομα, ο Παπαγεωργόπουλος, ακριβώς για να δείξουν ότι καθαίρεται, ότι υπάρχει κάθαρση στο σύστημα και ότι πλέον είναι όλα αγνά και όλα καλά. Πώς γίνεται τώρα άνθρωποι με υπόλοιψη που γίνονται βουλευτές, υπουργοί και μετά βγαίνουν κλέφτες? Πόσο εύκολο είναι αυτό, δηλαδή, δεν κάνανε για την πολιτική και βρήκανε την ευκαιρία να βουτήξουνε? Υποθέτω, κύριε Πρόεδρε, ότι είναι θέμα αξιών και φυσικά δεν πρέπει να τα εκμηδενίζουμε όλα, ναι, και όλους, γιατί εντάξει, okay, αν μέσα στους βουλευτές ή στους ευρωβουλευτές υπάρχει και ένα 5% ας πούμε διαφθοράς ή όλων αυτών των φαινομένων, δεν σημαίνει ότι όλοι είναι έτσι, για όνομα του Θεού. Αλλά βέβαια το κακό πάντα βγαίνει προς τα έξω. Mm. Δηλαδή αν μέσα στους δικηγόρους, να το πω εγώ για το επάγγελμά μου, υπάρχουν και 10-20 λαμόγια, να το πω έτσι, που κλέβουν τον κόσμο κτλ. Βγαίνει μετά η ρετσινιά ότι όλοι οι δικηγόροι είστε λαμόγια, μωρέ, όλοι. Είστε απατεώνες. Εντάξει. Αλλά πιστέψτε με, και δεν μιλάω για τον εαυτό μου, το βγάζω απ' έξω, σαν να μην είμαι δικηγόρος. Πιστέψτε με ότι εγώ στους 100 δικηγόρους που
έχω γνωρίσει ανά 100 δικηγόρους, οι δύο να είναι λαμόγια, οι τρεις, δεν είναι δηλαδή. Το ίδιο ισχύει, πιστεύω, για κάθε επάγγελμα. Σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν τίμοι και ανέντιμοι. Υπάρχει και το άλλο άκρο, ας πούμε, που το λέω εγώ, επιτρέψτε μου, ο Βασίλης Λεβέντης, ναι, παρασάγκας ο πιο έντιμος πολιτικός που έχει περάσει μέχρι σήμερα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και υπάρχουν όμως και άλλοι έντιμοι, και από όλα τα κόμματα, για όνομα του Θεού. Δεν σημαίνει ότι επειδή ένας, δύο, δέκα... Εδώ διαβάζω συνέχεια στο ίντερνετ, ναι, που λέει, ας πούμε, ο Δήμαρχος Στάδε με 38 ακίνητα. Και εκεί ακόμα. Ο Νομάρχης Βορείου Αιγαίου με 40 ακίνητα και μετοχές σε τράπεζες. Και εκεί ακόμα. Απλώς επειδή αυτές είναι θέσεις και το Ευρωκοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο και οι Δήμαρχοι και οι αιρετοί όλοι, που δίνουν τη δυνατότητα σε αυτόν που τις κατέχει να διαπλέκεται, ναι, και ενδεχομένως αν δεν έχει αυτός ο άνθρωπος αρχές, αν δεν έχει αξίες, αν δεν είναι έντιμος, να, εκτός από το να διαπλέκεται, να το πούμε έτσι, να χρηματοδοτείται, να δωροδοκείται και τα λοιπά και να κάνει έκνομες ενέργειες, ακριβώς επειδή είναι τέτοιες θέσεις, όσοι είναι ανέντιμοι, όσοι έχουν την τάση να προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες, θα το κάνουν κατέχοντας μια τέτοια θέση. Είναι θέμα δηλαδή από ένα σημείο και έπειτα αρχών. Δηλαδή η άποψή σας ότι είναι λιγοστοί αυτοί που κλέβουνε? Δεν τους έχω μετρήσει. Όχι, δεν τους έχω μετρήσει και δεν μπορώ να πω σίγουρα. Ναι. Με τα βεβαιότητας. Αλλά βέβαια... Γιατί εδώ βγαίνουν κλέφτες, αυτοί που ως χθες, ναι, θεωρούν το, η καλή, ας πούμε, θεωρεί το κοπέλα. Ναι, εντάξει, και ας περιμένουμε βέβαια και την κρίση του δικαστηρίου, γιατί λέω εγώ τώρα, ναι, χωρίς να θέλω να υποστηρίξω καμιά καλή, ούτε την έχω, ναι, γνωρίσει, ναι, ότι ας πούμε ότι και αυτήν την έχει, μπορεί να την έχει εμπλέξει ο άντρας της. Λέμε ένα παράδειγμα τώρα, δεν και το ξέρουμε. Να μην ήξερε τι έχουν τσάντες ή να... Να την έχει παρασύρει, να το πούμε έτσι, και τα λοιπά. Βέβαια, το τι εμφανίζεται προς τα έξω κάποιος δεν σημαίνει ότι είναι αυτή και η πραγματικότητα. Υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος. Υπάρχει και η όψη του νομίσματος ότι κάποιος είναι έντιμος στην αρχή και στη συνέχεια αρχίζει χαλάει. Και διαφύρεται και χαλάει. Γιατί η εξουσία είναι... Είναι πραγματικά ένας διάβολος, όπως και η διασημότητα. Εγώ νομίζω ότι ο λόγος που χαλάνε κάποιοι, ναι, δεν είναι αυτό ότι ήταν αρχικά έντιμοι και μετά διαφθείρονται. Ναι, ήταν πάντα. Ο λόγος που γίνονται κλέφτες κάποιοι, ναι, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι στην αρχή είναι άνθρωποι, ας πούμε, που από τη φτώχεια δεν έχουν στην αρχή, ναι, 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 λεφτά και μπαίνουν σε ένα περιβάλλον, ναι, με καλά ξενοδοχεία, με αεροπλάνα. Και θαμπώνονται. Θαμπώνονται. Ναι, ναι, και, ναι, αυτοί οι άνθρωποι μετά γίνονται, ναι, όπως είναι όπλουτοι. Ναι, ναι, ναι. Είναι όπλουτοι, ναι, ναι, δεν ικανοποιούνται με τίποτε, δεν ικανοποιούνται ούτε με τις 28.000 του Ευρωβουλευτή. Ναι, 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 ναι. Και σου λέει καλύτερα να παίρνουμε και μερικές τσάντες. Και απ' έξω. Πού και, ναι, πού. Ναι, ναι, ναι. Να ενισχύουμε την. Δηλαδή βγάζουν τα αποθυμένα τους με λίγα λόγια. Ναι, 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 αυτό πιστεύω. Είναι πολύ αυτό πιθανό και αυτό. Αν και συγκεκριμένη τώρα η Καλή, ως ωραία κοπέλα που είναι, πραγματικά πιστεύω ότι είχε πάντα τον τρόπο της, τέλος πάντων, να περνάει καλά. Τουλάχιστον να το πούμε έτσι, να μην το πούμε διαφορετικά. Εντάξει, αλλά με πολλά λεφτά. Γιατί ήταν και βουλευτής πριν γίνει ευρωβουλευτής, αν δεν, ναι, απαντώμε, ναι, έτσι, στο ΠΑΣΟΚ. Έπαιρνε και εκεί ένα παχυλό μισθό, ναι, για το μέσο πολίτη. Είναι, ναι, παχυλός ο μισθός, ναι, του βουλευτού. Ναι. Εντάξει, ήταν και πιο πριν δημοσιογράφος, τέλος πάντων εκεί λίγο πιο δύσκολα περνούσε. Αλλά σε κάθε περίπτωση η γνώμη μου είναι αυτή, ότι το κακό πάντα ακούγεται. Δεν πρέπει, ναι, να μην ακούγεται. Να, ναι, ακυρώσουμε. Εσείς δεν θέλετε να ακούγεται? Όχι, θέλετε. Θέλω να ακούγεται. Αλλά να μην φτάσουμε στο άλλο άκρο. Όχι, εμείς δεν το κάνουμε εδώ πέρα, ναι, προς Θεού. Αλλά, ναι, μην φτάσουμε στο άλλο άκρο. Κάποιοι που φτάνουν, ναι, αρνησίες, να το πω έτσι. Ναι. Όλοι τα ίδια σκατά. Γενικεύουμε. Ναι. Δεν είναι όλοι τα ίδια σκατά. Ευτυχώς δεν είναι, ναι, όλοι τα ίδια, ναι, σκατά. Ναι. Εντάξει. Ναι. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι έντιμοι. Και στο κάτω-κάτω αυτός που το έχει φιλοσοφήσει στη ζωή του και ξέρει ότι όλοι είμαστε φθαρτοί και θνητοί, ο μισθός του Ευρωβουλευτή, όπως είπατε και εσείς, θα του φτάσει και θα του περισσέψει. Έτσι δεν είναι?
Εξαρτάται, ακούστε, ναι. Δείτε. Ο μισθός πράγματι θα του φτάσει αν είναι άνθρωπος λογικός. Ναι. Αν όμως θέλει να παίζει καζίνο, αν θέλει να παίζει υπόδρομο, ναι, αλλάζει. Να πίνει, να έχει γυναίκες, να έχει αυτό, να... Εξαρτάται τη ζωή ζεις. Ναι, σαφώς. Να κάνει ταξίδια κάθε μέρα στη Νέα Υόρκη, εννοείται. Εγώ νομίζω ότι εκεί που κάνουν τους συνδυασμούς έπρεπε να προσέχουν τα κόμματα. Συμφωνώ, δηλαδή... αλλά και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο όμως, κύριε Πρόεδρε. Υποθέτω για μεγάλα κόμματα. Χωρίς να θέλω πάλι να τους δηλαδή βάζεις ό,τι να είναι μέσα χωρίς να εξετάσεις την ηθική της οικογένειας. Πρέπει. Εγώ είμαι σίγουρος σε όλους αυτούς, αν ψάξουμε, θα είναι και κάποιος θείος κλέφτης, κάποιος μπαμπάς, κάποιος... Ο μπαμπάς της και όλα ήταν του Ψωμιάδη Τσιράκη στη Θεσσαλονίκη. Ο Ψωμιάδης ξέρετε τι εστί. Ναι, βέβαια. Άρα, ψάχνοντας για την Καϊλή, βρίσκουμε και το γενεολογικό δέντρο ότι ήταν παρομοίου θυράματος. Ναι. Άρα αν είχαν ψάξει λίγο ένα βιογραφικό, στο Πασόκ, δεν θα τη βάζανε μέσα. Ένα βιογραφικό. Λέγανε εσύ που είσαι κόρη αυτούνου που λύνει και δεν είναι επιψωμιάδη, τι δουλειά έχεις. Ναι. Αλλά δεν λειτουργούν έτσι τα κόμματα, τα μεγάλα αυτά τουλάχιστον. Σου λέει βάλε αυτή όμορφη. Το κακό όμως δεν είναι. Όμορφη είναι, βάλε τη μέσα. Ακριβώς. Το κακό δεν είναι ότι δεν λειτουργούν έτσι τα κόμματα. Το κακό είναι ότι ο απλός πολίτης βλέπει αυτά τα φαινόμενα και τι κάνει. Αυτή είναι η απορία μου εμένα. Δηλαδή βλέπει αυτά τα φαινόμενα. Αυτοί που λέγανε μέχρι πριν συμβεί το περιστατικό αυτό με την αποκάλυψη αυτή με την Καϊλή, με την κυρία Καϊλή. Έλεγε θα ψηφίσω Πασόκ. Τώρα τι λέει, έχει την ίδια άποψη, θα ψηφίσει πάλι Πασόκ. Θα μου πείτε πρέπει να καταδικάζετε ένα ολόκληρο. Να καταδικάζετε ένα ολόκληρο κόμμα. Αφού βγαίνουν όλο κλέφτες, τι. Βέβαια. Αύριο μπορεί να βγει κι άλλο. Γιατί ακούστε, δεν είναι μόνο η Καλή, είναι ο περίγυρος εκεί. Ευρωβουλευτής. Είναι και ο ίδιος ο Ανδρουλάκης ευρωβουλευτής. Δεν το γνώριζε. Και διότι και η Καλή μέχρι τώρα τα αξιώματά της τα πήρε, λέει, ο Βενιζέλου. Ο Βενιζέλου την προωθούσε. Ακριβώς. Ακόμα όμως και ο πρόεδρος του Πασόκ, που μπορεί να μην έχει φάει ούτε σεντ προς Θεού. Το πιο πιθανό αυτό είναι. Για ποιον λέτε, ποιος. Ο πρόεδρος, ο νυν πρόεδρος του Πασόκ, Κινάλ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν έπρεπε να ελέγχει εκεί μέσα, γιατί ήταν υποτίθεται επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτόν τον εβάλανε, επειδή ήταν ο πατέρας του φίλου του Σιμίτη, τον εβάλανε πρόεδρο. Τον είχαν βάλει γενικό γραμματέα πριν από χρόνια. Ναι. Το γεγονός δηλαδή ότι την διέγραψε την ίδια μέρα, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Εμένα δεν μου λέει τίποτα. Έπρεπε αυτά να τα προλαμβάνουν. Έκανε και κάτι ανέντιμο εκεί. Τη διέγραψε μεν και είπε ότι είναι της Νέας Δημοκρατίας. Α, ναι. Ναι. Αυτό είναι αστείο, εντάξει. Αυτό που λέτε το αδίκημα, το ατόπιμα του Ανδρουλάκη να χρεώσει την Καϊλή στη Νέα Δημοκρατία δείχνει ότι πετάει το μπαλάκι για να γλιτώσει, δηλαδή. Μια απελπισμένη ενέργεια είναι αυτή. Ναι. Και δεν γίνεται και πιστευτό βέβαια από τον κόσμο, πιστεύω. Δεν μπορεί τώρα να γίνει πιστευτό. Τώρα το Μητσοτάκη πώς τον βλέπετε, Μητσοτάκης... Ο Μητσοτάκης από όλα αυτά τρίβει τα χέρια του, σίγουρα, εποφελείται. Κερδίζει. Εποφελείται δείχνοντας ότι ίσως, ας πούμε, οι άλλοι, αφενός δείχνοντας ότι οι άλλοι έχουν οικονομικά σκάνδαλα, οι αντίπαλοι του δηλαδή, αφετέρου ξεχνιούνται, και, δική τα... ξεχνιούνται και τα δικά τους, αυτό πάνω να πω. Οι δικοί του έχουνε. Ξεχνιούνται και βγαίνουν και στη... εκτός επικαιρότητας και τα δικά του, όλα αυτά που έχουν γίνει πρόσφατα. Απλά οι δεξιοί είναι τώρα έμπειροι στο Κλέβιν. Ναι. Είναι έμπειροι. Ναι. Δεν είναι σαν την Καϊλή, δεν είναι Καϊλίδες ούτε... Ναι. Εκείνος ο, πώς λέγεται, του Πασόκ, πώς λεγόταν ο... Ο γενικός διευθυντής εκείνος που τα πήρε από τη Siemens. Α, ο Χριστοφοράκο. Όχι. Αυτός ήταν τη Siemens. Α, αυτός ήταν τη Siemens, ναι. Αυτός που τα πήρε, ο φαρμακοποιός που τα έπαιρνε... Α, ο Τσουκά... Ο... Όχι ο Τσουκά, ο Λοβέρδος. Όχι ο Λοβέρδος, φαρμακοποιός ήταν, δεν πολιτευότανε. Α, ναι, ήταν κατάλαβα. Ήταν το Σιμίτη διευθυντής. Κατάλαβα ποιο λέτε. Ο Λουράντος. Όχι Λουράντος. Λουράντος λεγότανε. Νομίζω ένας που κατέβηκε μετά ως υποψήφιος και με τον Καμένο, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, λέω. Εγώ λέω έναν που ήταν, που έπαιρνε, πήρε τις τσάντες από τη Siemens και τις πήγε στο Πασόκ. Ναι. Και του είπαν γιατί τα, γιατί το έκανες αυτό, λέει για το κόμμα πήγαμε. Ναι. Θεώρησε ότι είναι όλα νόμιμο. Όλα για το κόμμα δηλαδή. Νόμιμο. Ναι. Και είχαν περάσει νόμο ότι ό,τι πάει για το κόμμα, ναι, παραγράφεται. Κάθε φορά στις εκλογές
την παραμονή προκήρυξης εκλογών, περνούν νόμο, ναι, ότι όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή για τα κόμματα θεωρούνται παραγεγραμμένες. Ναι, 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 ώστε και αν δώσεις και 10 τσάντες, ας πούμε, στο Πασόκ και 20 τσάντες στον Τζίπρα, ναι, και τη Νέα Δημοκρατία αρεστώσεις, να μην διώκεσαι. Ναι, 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 είναι, ναι, παραγεγραμμένο. Όλα τώρα καλά και όλα ωραία. Δηλαδή. Κάθε παραμονή προκήρυξης εκλογών γίνεται αυτό. Μάλιστα. Ναι. Ο κόσμος όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, όμως τα γνωρίζει? Δεν νομίζω ότι τα γνωρίζει. Εντάξει, απλώς εννοώ. Το πολιτικό σύστημα στέκει, ναι, λόγω άγνοιας του κόσμου. Ακούσε. Ναι, ναι. Τσουκάτος λέγονταν εκείνος που ήθελα ο να... Ο Τσουκάτος, ναι, 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 ο φαρμακοποιός, ναι, ναι, είπα, του Σιμίτη. Λουράντος είναι ο πρόεδρος... Ο Λουράντος δεν έχει καμία σχέση ο άνθρωπος, ναι, μην, τον, μην τον εμπλέκουμε για όνομα, ναι, Θεού, ναι, 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 ναι. Λοιπόν, εντάξει... Το Μητσοτάκη τώρα, πώς είπατε, τον βλέπετε... Εντάξει, ο Μητσοτάκης κάνει ένα παιχνίδι πολύ έξυπνο, έτσι. Γιατί εγώ που βγαίνω και ακούω έξω... εντάξει, ο Τσίπρας και το ΣΥΡΙΖΑ, θα μου επιτρέψετε, είναι... Εντάξει, ένα κόμμα διαμαρτυρίας αμιγώς και δυστυχώς, ας πούμε, που είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας, γιατί αυτό το κόμμα έχει κυβερνήσει κιόλας και θα έπρεπε να είναι ο δεύτερος πόλος που λέμε, έτσι, με αλλά κόμμα, αντί να είναι σοβαρός πόλος, αντί να βγαίνουν και να προτείνουν αυτό, έχουν μείνει στον παλιό τους το ρόλο επισυνασπισμού επί 5%, που το μόνο που ξέρουν, αυτό βλέπω εγώ τουλάχιστον, μπορεί να κάνω και λάθος, είναι να διαμαρτύρονται. Να διαμαρτύρονται για το ένα, να διαμαρτύρονται για το άλλο. Λέτε, τώρα. Για το ΣΥΡΙΖΑ. Για όλοι, το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, όλοι είναι διαμαρτυρίες, δηλαδή αν πάρει ένα 32. Εγώ τους βλέπω ότι για την ηγετική τους ομάδα, λέω βέβαια, δεν λέω για τους ψηφοφόρους, ότι είναι, ας πούμε, μονίμως διαμαρτυρόμενοι, χωρίς να προτείνουν χειροπιαστά, κάτι, όπως κάνουμε και εμείς, ναι, στην, ναι, Ένωση Κεντρών, που προτείνουμε χειροπιαστά 9 σημεία, 11 σημεία. Και εμείς, αλλά εμείς προτείνουμε. Και τα αναλύουμε κιόλας, ναι, τα σημεία αυτά. Ενώ αυτοί διαμαρτύρονται, ναι, για να πάρουν τον αέρα. Αυτοί απλώς διαμαρτύρονται, ναι, ενώ δεν θα έπρεπε να ήταν, λέω, τέτοια η στάση τους, γιατί ακριβώς είναι ένα κόμμα με τις συνευτώσεις του και τα λοιπά που έχει κυβερνήσει. Θα έπρεπε να βγαίνει προς τα έξω με τα στελέχη του, τα ηγετικά και τα πρωτοκλασάτα, και να λέει στο θέμα, στον τομέα της υγείας προτείνουμε αυτό, στον τομέα της εθνικής αμήνης προτείνουμε αυτό, στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής προτείνουμε αυτό, στον τομέα της παιδείας προτείνουμε μετά. Να έχει προτάσεις. Να έχει πρόγραμμα. Βέβαια. Να έχει πρόγραμμα, βέβαια. Και βλέπω με μεγάλη μου έκπληξη ότι παραμένουν στη διαμαρτυρία του την πρώτου 2015, που ήταν ακόμα, ας πούμε, στο 5%. Μήπως έχουν συμπεράνει ότι δεν μπορούν να ξαναμπούν. Αυτό οπότε μου δείχνει. Κάνουν ό,τι μπορούν για να φέρουν μερικούς ακόμη. Ναι. Δηλαδή πάνε το 30, ναι, να το κάνουν 32. Εγώ αυτό πιστεύω. Μήπως, ναι, μα δεν θα πάρουν 30. Δεν το πιστεύω εγώ ότι θα πάρουν. Πόσο λέτε? 30. Εγώ πιστεύω δεν θα πάρουν πάνω από 25. Αν συνεχίζουν έτσι. Ναι, γιατί εντάξει, υπάρχουν μερικοί. Είχαν όμως 32. Ναι, την προηγούμενη φορά. 32 με την αναγωγή και τα λοιπά. Η αναγωγή πάντα δεν είναι αληθινή, εγώ πιστεύω. Ναι. Γιατί η αναγωγή, όταν παίρνεις 20% αναποφάσεις και τους βαφτίζεις Σιριζαίους, ναι, και Νεοδημοκράτες, είναι... Δεν λέω για το δημοσκοπήσεις τώρα. Α, την προηγούμενη, στις προηγούμενες εκλογές. Ναι, ναι, τις εκλογές. Ναι, ναι. Θα πέσουν, κύριε Πρόεδρε, εγώ πιστεύω. Πήρανε κάπου 32. Εγώ πιστεύω ότι θα πέσουν ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Γιατί δεν έχουν σοβαρή αντιπολίτευση. Έχουν μείνει στην αντιπολίτευση. Λέει να πάρουν λιγότερο από τις... Θα πέσουν, βέβαια. Ναι. Και ο Μητσοτάκης θα πέσει, βέβαια. Εντάξει, ναι, δεν το συζητάω. Και πού θα πάνε οι ψήφοι? Εγώ θέλω να ελπίζω ότι θα έρθουν και προς εμάς. Γιατί είμαστε μια δύναμη που έχουμε αποδείξει το ποιόν, ναι, μας. Εσείς είστε ένας πολιτικός ηγέτης που έχετε αποδείξει, ναι, ποιος είστε. Δεν χρειάζεστε κάποιον να σας... ούτε υποδείξεις, ούτε κάποιον να σας πλέξει το εγκόμιο που είδα και, ναι, τις προάλλες τον κύριο Λιάγκα, που εντάξει, ο άνθρωπος από καρδιάς το έκανε και σας έπλεξε το εγκόμιο και είπε ο μόνος έντιμος πολιτικός κτλ. Ναι. Εντάξει, το έκανε από την καρδιά του άνθρωπος. Αλλά ούτε καν αυτό το χρειάζεται ο Βασίλης Λεβέντης, γιατί για τον κόσμο που τον έχει παρακολουθήσει διαχρονικά, ξέρει ότι είναι έντιμος. Το γράφω εγώ από κάτω σαν σχόλιο και μου γράφει κάποιος, και δεν είναι και, γιατί σήμερα από την ετοιμότητα, η τιμιότητα είναι το ζητούμενο. Ξεκινούν όλα. Ξεκινούν όλα. Δηλαδή ακόμα, ας να το πω και έτσι, αν κάποιος είναι έντιμος
που αυτό δεν ισχύει, για σας, δεν ισχύει το, αυτό που θα πω για σας. Ναι. Αν είναι μόνο έντιμος και δεν είναι καθόλου ικανός, ναι, ενώ εσείς είστε και ικανός. Είναι καλύτερο παρά τον κλέφτη. Προτιμότερο να είναι έντιμος και μη ικανός, από τον άλλον που είναι πολύ ικανός και δεν είναι έντιμος. Και έτσι έγραψε ένα και. Ναι, κάποιος είδα, έγραψα καλά, και, μου έγραψε. Έχουμε, ήθελα να το απαντήσω, αλλά λέω, δεν αξίζει να απαντάμε. Χάνεις τα λόγια. Ναι, δεν αξίζει να. Έχουμε κάποιους οι οποίοι είναι φανατικοί εχθροί, ναι, και δεν ξέρω το λόγο. Δηλαδή, ναι, εγώ τους λέω καιρό τώρα, ελάτε τα γραφεία να γνωριστούμε, ναι, να, αν έχετε κάποιες απορίες να τις συζητήσουμε, να δείτε από κοντά ποιος είναι ο Λεβέντης, να μου πιάσετε το χέρι. Ναι. Έχει σημασία και αυτό. Να ξέρετε, με ρωτήσετε κάτι. Έχει κάποια σημασία. Έτσι, βέβαια, και το χέρι. Φαίνεται. Να με κοιτάξει στα μάτια, να σας κοιτάξω. Να δείτε, ναι, είμαι καλών προθέσεων ή είμαι κακών όπως νομίζετε. Έτσι. Ναι. Δεν έχει έρθει κανείς. Δεν έχει έρθει κανείς. Και εγώ από την πρώτη στιγμή που γνώρισα τον Βασίλη Λεβέντη, που σας γνώρισα, βλέπω ότι είστε ένας άνθρωπος, και αυτό πολύ σημαντικό, προσιτός δηλαδή. Και ένα άλλο, ένας άλλος εκεί είναι, που είπα στο Λιάγκα. Ναι. Ότι όταν συνήλθα από την εντατική 3 μηνών που ήμουνα, ναι, έκανα την προσευχή μου, είπα. Και αν είμαι χρήσιμος. Αν είμαι χρήσιμος να μείνω, ναι, αν δεν, ναι, ναι, πάρε με. Πολύ να σημαντικό. Συσυχάσω. Πολύ σημαντικό. Κάποιος ειρωνεύτηκε, ναι, και λέει, και το άκουσε ο Χριστός και τον έκανε καλά. Χα, χα, χα. Ναι, ναι, καλά τώρα, εντάξει. Ναι. Ναι. Δηλαδή, όχι, αυτό που είπατε δείχνει το καθήκον το δικό μου, ότι είστε άνθρωπος προσγειωμένος. Να κάνω την προσευχή μου. Ναι. Ας έρθει και αυτό σε μια τέτοια στιγμή, ναι, σαν αυτή που είχα εγώ, να είναι τρεις μήνες. Τρεις μήνες να είναι σε καταστολή. Και να δούμε τι θα πει. Να ξυπνήσει. Όταν ξύπνησα, είχαν πεθάνει γεννηματά, είχαν πεθάνει τράγκας. Είχαν, ναι, είχαν πεθάνει ένα σωρό και εγώ ζούσα. Και να μην πω ευχαριστώ στον Θεό. Ακριβώς. Ακριβώς. Και δείχνει άνθρωπο προσγειωμένο, δηλαδή, αυτό που είπατε, ότι αν είμαι χρήσιμος. Ας κάτσει ο Κύριος να σκεφτεί, ναι, ότι 3 μήνες ήμουν εκτός ζωής. Ναι. Δεν αισθανόμουν τίποτα, έτσι, πρώτον. Έτσι, έτσι. Και δεύτερον, την ίδια περίοδο χαθήκαν 2-3. Ναι, 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 ναι. Έτσι ακριβώς. Γιατί η κακεντρέχεια του κόσμου, ορισμένου κόσμου, όχι όλου, ναι, περισσεύει, ας πούμε, πραγματικά, εντάξει. Πάλι αν είναι άθεος και σου λέει γιατί έκανες την προσευχή σου. Εντάξει, δεν είναι. Εμείς σεβόμαστε και άθεους και κάθε θρησκεία ανθρώπους. Φυσικά, και υπάρχουν και άθεοι που έχουμε, είναι. Έχουμε και εμείς δικαίωμα να πιστεύουμε, ναι, σε κάτι. Έτσι. Χωρίς και υπάρχουν και άθεοι που χωρίς έχουν αρχές. Χωρίς να παρενοχλούμε κανένα. Ακριβώς, κύριε Πρόεδρε, και υπάρχουν και άθεοι που έχουν αρχές, ναι, σαν άνθρωποι και, ναι, αξίες. Ναι. Χωρίς να σημαίνει. Αν είχαν αρχές, δεν θα λέγανε τέτοιες ανοήσεις. Όχι, δεν λέω, ναι, γι' αυτό. Γενικά, υπάρχω, ναι. Λέω γενικά. Ναι, ναι. Εκείνος ο Παυλόπουλος υπάρχει, που δεν ακούγεται. Έχω καιρό να τον ακούσω, αλλά μάλλον εντάξει, έχει κατά κάποιο τρόπο αποσυρθεί, ας πούμε. Αυτό, γιατί, ναι, μερικοί προχθές με πιάσανε, βγήκα να πιω ένα καφέ, ναι, στη Βασιλή Σοφίας, εκεί κοντά στο μετρό, και μου λέγανε ότι συναντιέται με τον Τσίπρα. Α. Και είναι και σε συνεννόηση με τον Καραμαλή για να διαλύσουν, να διασπάσουν τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία. Καλά, αυτά ακούγονται κατά καιρούς, δεν ξέρω κατά πόσο. Λέτε να γίνει, να γίνει. Αυτό λέει το σχέδιο θα το θέσουν, ναι, ναι, σε εφαρμογή αν πάρουν λιγότερο από 33,3. Α, αν πάρει η Νέα Δημοκρατία ο Μητσοτάκης, αν θα θεωρείται από 33,3. Θα θεωρείται αποτυχημένος, ναι, ο Μητσοτάκης. Ναι. Οπότε θα σηκωθεί ο Καραμαλής και να πει έκανες ό,τι μπορούσες τώρα. Εντάξει. Πάντα υπάρχουν τα εσωτερικά μαχαιρώματα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, σε αυτή τη φάση δεν πάντως νομίζω ότι. Ότι θα το κάνει. Καλά, σε αυτή τη φάση δεν θα το κάνει, ναι, μέχρι τις εκλογές. Μετά τις εκλογές. Μετά, ναι, τις εκλογές, ναι, αλλά αλλάζει η φάση. Ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Πολλοί προεδροί. Εγώ έχουν, θέλω έναν κόσμο γενναίο πάντως, κύριε Πρόεδρε. Θέλω τους Έλληνες να είναι γενναίους και να δώσουν μια μούτζα. Συγγνώμη για την εκφρασή μου. Σε αυτό το παλαιοκομματικό σύστημα που ακόμα και μέχρι σήμερα δυστυχώς βασιλεύει και βασιλεύει εμπέζοντας τον απλό πολίτη. Γιατί, μάλιστα, όταν αυτοί ζουν πλουσιοπάροχα και μάλιστα δεν τους φτάνουν και τα χρήματα που παίρνουν. Μιλάω για όλους τώρα, ακόμα και για τους αυτούς που είναι έντιμους, έτσι. Και βγαίνουν και λένε δεν πειράζει ο κόσμος, ας μη φάει μακαρόνια, ακούω κάτι βουλευτάκους, ναι, της Νέας Δημοκρατίας. Τους λέω βουλευτάκους γιατί είναι απειροελάχιστοι δηλαδή. Αυτό το είπε εκείνος ο, ναι,
Πίτσα. Πίτσας. Πώς βγήκε. Όχι, κάποιος συνάδελφός μου που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το επώνυμό του και ίσως και για καλό δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, της Νέας Δημοκρατίας βγαίνει και λέει ας μη φάνε μακαρόνια ο κόσμος ή ας μη φάει τα μακαρόνια είναι για τους πλουσίους ή δεν χρειάζεται να κινούνται με τα μάξι και λένε τέτοιες μπούρδες. Εκείνοι το κάνουν. Γίνονται προκλητικοί. Γίνονται προκλητικοί και πρέπει κάποιος να τους μαζέψει. Και δυστυχώς δεν βλέπω και τον Μητσοτάκη να τους μαζεύει αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί είναι το ίδιο κακοί όπως και οι κλέφτες. Ναι. Ο κλέφτης κλέβει. Ναι. Ο θρασής που κάνει τέτοιες δηλώσεις. Ναι. Και κλέβει και θρασής είναι. Εγώ είμαι σίγουρος ότι και κλέβει ένα. Όταν φτάνει ένας δημοσίος και να λέει μην πάρεις το αυτοκίνητό σου και το λέει δημοσίος, θα έχει κάνει και την κλοπή. Και ακόμα και να μην την έχει κάνει, εγώ έτσι πιστεύω. Και ακόμα και να μην την έχει κάνει, είναι προκλητικό στον κόσμο που δεν έχει να περάσει, έτσι, να λες τέτοιο πράγμα. Όπως και για μένα, αν θέλετε το ακούτε αυτό και οι ακροατές μας, προκλητικό είναι και να βγαίνει ο άλλος 6 μήνες, 5 μήνες πριν τις εκλογές, ο Πρωθυπουργός, και να λες σας δίνω 22 ευρώ επίδομα, για market pass, πώς το λένε αυτό, για να πηγαίνετε να ψωνίζετε, σας δίνω το 10%. Όπως και αυτό προκλητικό είναι, δηλαδή. Σαν εξαγορά έρχεται. Μου ακούγεται προσβολητικό αυτό όλο, ξέρετε, εμένα. Ναι. Μου ακούγεται προσβολή. Είναι προσβολή της προσωπικότητας. Είναι, ναι. Όταν σου λέει ο άλλος πάρε 20 ευρώ. Μου ακούγεται προσβολή. Εσύ σαν πρωθυπουργός έπρεπε να διασφαλίσεις άλλα πράγματα, ότι ο κόσμος θα έχει εργασία, που καθορίζεται και μέσα στο Σύνταγμα, ότι οι βουλευτές είναι υποχρεωμένοι. Ουσιαστικά. Φαίνεται έχει καταλήξει ότι αδυνατεί να κάνει όλα τα άλλα, τα θεμελιακά αυτά που χρειάζεται η χώρα. Έτσι. Και καταλήγει στο προσωπικό μπουρμπάρ, ας πούμε. Ναι. Και τόσο χαμηλής αξίας μπουρμπάρ που κατεβάζει και την προσωπικότητα του. Έτσι. Και μάλιστα να το λέει αυτό λίγο πριν τις εκλογές, ότι ξέρεις θα σας δώσω το food pass. Και ο Τσίπρας όμως τα ίδια είχε κάνει. Ο Τσίπρας έκανε χειρότερα. Ο Τσίπρας έκανε χειρότερα. Και μάλιστα ο Τσίπρας δεν δικαιούται και να ομιλεί. Γι' αυτό έχει ρίξει τους τόνους. Δεν δικαιούται να ομιλεί. Γιατί και αυτός τα ίδια και χειρότερα, όπως λέτε, έκανε. Ναι, βασίζεται στο ότι θα ξεχάσουν τα δικά του και θα θυμούμαστε μόνο το Μητσοτάκη. Ναι. Εγώ έτσι πιστεύω ότι βλέπω και τις διαφημίσεις που ρίχνουν. Ναι. Κάνουν σαν να κατέβηκαν τώρα οι του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ακριβώς. Ήταν Αριανοί. Ακριβώς. Είδαν το Μητσοτάκη, λέει τι είναι αυτό, ακριβώς. Του επιτίθεται το Μητσοτάκη. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και ο Μητσοτάκης λέει τι, εγώ κάνω αυτά που κάνατε και εσείς. Ναι. Ότι είναι γελίο το πράγμα, είναι γελίο. Είναι γελίο, γιατί εγώ, ας πούμε, δεν είχα να φάω. Εντάξει, τώρα δόξα τω Θεώ έχω να φάω. Λοιπόν, αν δεν είχα να φάω, θα προτιμούσε κάποιος να μου πει: ξέρεις, έλα εδώ να με πάρει από το χέρι, να μου βρει μια δουλειά, παρά να μου δώσει 20 ευρώ. Θα το προτιμούσε αυτό το πράγμα. Η εργασία είναι το παν. Είναι επάνω στον άνθρωπο. Στην Καβάλα είναι ένας δημοσιογράφος, Μάλιος λέγεται, που βγαίνει στις εκπομπές εκεί του. Στη Δράμα. Ναι. Του καναλιού της Δράμας. Ναι. Λοιπόν, που με βγάζουνε που και που. Ναι. Λοιπόν, αυτός είπε προχθές μια συζήτησή μας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στρέφεται στον απλό λαό και του λέει θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής σου. Ενώ η Νέα Δημοκρατία κοιτάει τους πλούσιους μόνο. Κοιτάει μόνο τους πλούσιους η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Έτσι νομίζει δηλαδή αυτή η γνώμη αυτού. Ναι, ότι διαφορά των δύο κομμάτων είναι ότι ο ένας κοιτάει μόνο τους 10 μεγάλους, ο Μητσοτάκης, ενώ ο Τσίπρας είναι και κοιτάει και δομικές αλλαγές. Ως δηλαδή, αριστερός δηλαδή. Είναι υπέρ του απλού λαού. Υποτίθεται. Υπέρ του απλού λαού. Εκεί λοιπόν αφού το είπα αυτό, το άφησα να περάσει λίγο και του λέω να σας υποβάλω μία ερώτηση. Όχι ότι έχω αντίρρηση λέω με αυτά που λέτε, αλλά εγώ να μου απαντήσετε. Ο Τσίπρας όταν ήτανε, έδωσε τη Μακεδονία στους Αμερικανούς. Μου λέει ναι, την έδωσε. Ναι. Λοιπόν, έδωσε βάσεις στην Αλεξανδρούπολη, στη Λάρισα και εδώ στην Κρήτη στους Αμερικανούς. Έδωσε. Ναι. Λέει ναι, έδωσε. Ναι. Λέει γιατί και αυτός λέει τον ξένον είναι. Ναι.
Λέω και ένα λεπτό, επειδή μιλάτε, λέω, με αρχηγό κόμματος, τι μου υποδεικνύετε? Λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι των ξένων. Ναι. Το Πασόκ των ξένων, ο ΣΥΡΙΖΑ των ξένων. Ναι. Εγώ που θέλω σαν Βασίλη Λεβέντη να μην είμαι των ξένων. Ναι. Τι πρέπει να κάνω? Ναι, τι, ναι. Λέει να ζητήσεις να φορολογηθούν οι εφοπλιστές. Ναι. Να ζητήσεις να φορολογηθούν οι εφοπλιστές που με βάση ένα άρθρο του Συντάγματος, ναι, τους έχουν πολύ χαμηλά τη φορολογία. Στη φορολογία, ναι, 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 ναι. Λέω καταρχάς οι εφοπλιστές έχουν μια δυνατότητα. Αν δεν τους αρέσει εδώ το Φάληρο, ναι, η Κλειφάδα, ναι, η Κηφισιά που έχουν, φύγανε, τα γραφεία, την άλλη μέρα πάνε στο σίτι του Λονδίνου, την άλλη μέρα, και μια χαρά εκεί τους περιμένουν. Ναι, ναι. Στην Κύπρο, πάνε στην δεν Κύπρο. Δεν ζητάνε τίποτα, ναι, από, ναι, αυτούς. Ναι, ναι, έτσι, ένα, έτσι, αυτό. Έτσι. Άρα έχουν το τσαντάκι τους ανά πάσα τιμή, ναι, ανά πάσα τιμή, ναι, 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 έτοιμο, ναι, να, είναι κοσμοπολίτης, αναχωρήσουν κοσμοπολίτης οι εφοπλιστές. Έτσι ακριβώς. Λέω, δεν το ξέρετε αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι, δηλώνεται ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι όργανα των ξένων δυνάμεων και είναι, έχει σημασία, αυτός είναι αριστερός. Αυτό μάλλον είναι κομμουνιστής, ναι, όχι αριστερός. Ναι, είναι, ναι, πιο, ναι, ναι. Ναι. Δεν είναι και κομμουνιστής, έτσι. Α, ναι. Είτε, ξέρω, πιθανόν δεν είναι και κομμουνιστής. Ναι, ναι, ναι. Λέει ναι. Σημασία δηλαδή έχει που τα λένε οι άνθρωποι και δεν τα καταλαβαίνουν. Τι θα πει αυτό, ξέρετε, όταν, ναι, λέει. Ναι. Αυτό είναι μια, ότι όλο το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι τσογλάνια. Τον ξέρω. Τον ξέρω. Ναι, ναι, δεν μας ενοχλεί μόνο να παίρνουμε τσάντες. Ναι. Εγώ και όταν τα φάρμακα ήρθαν να τα κοστολογούνε, ήρθαν εδώ στην Ελλάδα οι ξένοι. Ναι. Από εδώ γίνεται η κοστολόγηση για όλη την Ευρώπη. Ναι. Δεν μπορούσαν να πάνε Ελβετία, να πάνε Λουξεμβούργο, να πάνε αλλού. Μπορούσαν. Ναι, βέβαια. Τα φέραν εδώ. Γιατί εδώ είναι που τα αρπάζουν όλοι και, ναι, διαμορφώνουν τιμή τέτοια, ναι, που τους βολεύει. Μα για ένα λεπτό, κύριε να, Πρόεδρε. Να βγάζουν κέρδη. Ναι. Καταλάβατε. Ναι. Δεν είχαν άλλη χώρα, ναι, όλοι να είναι κλέφτες. Ναι, ναι, μόνο, ναι, ναι, εδώ, ναι, είναι. Αν πας στο Υπουργείο Υγείας, όλοι κλέφτες είναι. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Δυστυχώς. Μα για να λέμε την αλήθεια, εδώ έχουμε την τάση να λέμε ότι για τα πάντα μας φταίνουν οι ξένοι. Οι ξένοι όμως δεν μας λέμε, δεν λένε στους πολιτικούς μας, στους εκάστοτε κυβερνώντες μας, πώς να διαχειριστούν το δημόσιο χρήμα, ναι, πώς να το διανύμουν. Απλά μας ξέρουν λαμόγια και, ναι, σου λέει με πενταροδεκάρες, ναι, αυτοί υποκύπτουν. Αυτοί που είναι στην κυβέρνηση, οι εκάστοτε κυβερνήτες, είναι ουσιαστικά οι διαχειριστές του δημοσίου χρήματος, ναι, και του χρήματος που πέφτει στην Ελλάδα. Οι ξένοι, δεν έρχεται κανένας Γάλλος να μας πει πώς να το διαχειριστούμε, πού να το διανύμουμε, αν θα ανακουφίσουμε τις ευπαθείς ομάδες, αν όχι, αν θα τα δώσουμε όλα στους εφοπλιστές. Αυτά όλα είναι ευθύνη των κυβερνώντων, των Ελλήνων κυβερνώντων. Μα οι εφοπλιστές, ειδικό σας λέω, είναι, οι εφοπλιστές είναι οι μόνοι που, αν τους διώξουμε κι αυτούς, αυτό θα ήταν λέω λάθος. Αυτό λέω, συμφωνώ. Διώξαμε τα ναυπηγεία. Ναι. Είπαμε να τα κάνουμε κρατικά. Ναι. Φτωχεύσανε όμως. Ναι. Βρήκε κάτι Άραβες ο Βενιζέλος, φύγανε κι αυτοί. Ναι. Τελείως. Και τώρα τα έχουμε τα ναυπηγεία για το πολεμικό ναυτικό, δηλαδή με κρατικά έξοδα. Μα η μόνη μας παραγωγή είναι. Τους δίνουμε, τους δίνουμε ο δηλαδή και ο του πολεμικού ναυτικού δουλειές. Ναι. Υπεργολαβίες κάνουν, ναι, τα ναυπηγεία του Καραμαγκά. Ναι. Ενώ πρώτα ανέβαιναν μέχρι και 100.000 τόνοι καράβια. Ναι, 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 ναι. Τώρα κάνουν υπεργολαβίες μικρών πλοίων. Μα συγγνώμη, της Ελλάδος η μόνη παραγωγή, δυστυχώς που το λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, είναι ο τουρισμός και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή και οι εφοπλιστές που κινούν το χρήμα, να το, εντάξει, πούμε έτσι. Και εγώ νομίζω για τους εφοπλιστές άλλο πρέπει να κάνουμε. Όχι να τους πάρουμε τα λεφτά δια της βίας, γιατί αυτό δεν είναι, ναι, ούτε τίμιο. Ναι. Αν και πολλοί από αυτούς τα έχουν βγάλει ανέντιμα τα λεφτά. Ναι, εντάξει. Ναι. Σε αυτό το τίμιο δεν είναι να τους αποσύρουμε από τα μέσα ενημέρωσης, γιατί όταν τους βάζουμε στο πιο σοβαρό τομέα, ναι, το μέσα ενημέρωσης, ναι, τους αναμειγνύουμε να γίνουν ουσιαστικοί κυβερνήτες της χώρας. Ναι. Δηλαδή όποιος έχει τα μέσα ενημέρωσης ελέγχει και τη χώρα. Ναι, 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 ναι. Αυτό ήταν λάθος που τους ανακατέψαμε με τα ΜΜΕ. Ναι. Μπορούσαμε να έχουμε εταιρείες λαϊκής βάσεως,
Ναι. Να είναι μέσα Δήμος, Ίδρυμα Ωνάση, Ίδρυμα Νιάρχου, ναι. Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τέτοια σύνθεση να είναι ναι. το μετοχικό κεφάλαιο και να είναι εγγυημένη ναι. η κάθε επιχείρηση, ο Αντένα, ο Μέγκα. Και ας έχει και ένα 40% Κυριακού, ναι, λέμε. Ναι, έχει, ναι, δεν ναι, είναι αλλά υπέρ όχι, κανείς, ναι, όχι. Όχι. Αλλά ναι, έχουν και το 100%. Αυτή το 100% και κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι, βγάζουν όποιον θέλουν. Αυτό, ναι. Χρησιμοποιούν τις τηλεοράσεις ναι. σαν να είναι ναι. υποκατάστημά τους. Ναι, 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 ναι. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω δηλαδή πού θα καταλήξει η δουλειά αυτή με τις τηλεοράσεις και βγάζουν τραγουδιστές, βγάζουν όλο κάτι. Έχει αηδιάσει ο κόσμος. Σχεδόν δεν βλέπουμε τηλεόραση. Εγώ πιστεύω ότι τηλεόραση που βλέπουν μόνο στο ποδόσφαιρο ναι. και καμία μουσική εκπομπή έτσι. Ναι, 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 ναι. Ξέρω από μένα, δηλαδή αυτά βλέπω. Ναι, και εγώ πάνω βλέπω κάτω τα ίδια. Ναι. Καμία μουσική εκπομπή, άμα κάνει ο Νικολόπουλος ή καμιά τέτοια ναι, ναι, εκπομπή. Ναι. Και επίσης ποδόσφαιρο τώρα είδα λίγο. Με το Μουντιάλ. Ναι, τον τελικό ναι. τον είδα. Ναι, 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 ναι. Ήταν ωραίο, ήταν πάνω κάτω, γινόταν. Ναι, ναι, ήταν χάρμα ιδέστε, ναι. Ήταν πάνω ναι, κάτω. Ναι. ναι. Βέβαια. Δεν μου άρεσε βέβαια ότι ήταν ο Μακρόν εκεί. Ο Μακρόν τι έκανε. Είδα τον Μακρόν μέσα στο γήπεδο ναι. να... Κατέβηκε κάτω να παρηγορήσει ας πούμε τους παίκτες της Γαλλίας που χάσανε και να τους συγχαρεί. Αυτά είναι ανοησίες. Δηλαδή. Ναι, είναι λίγο... Να τους δεχθεί μετά τριτοκοσμικά, στο Παρίσι ναι, να τους ναι, δεχθεί ναι. και να κάνουν ναι. ό,τι θέλουν. Ναι, αλλά υποτίθεται ο Μακρόν έτσι το παίζει πιο... κοντά στο λαό και πιο κοντά αυτό, υποτίθεται ότι έχει ένα προφίλ τέτοιο, ας πούμε. Και αυτό σκόρευε να μην βγει. Ναι, 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 ναι. Να μην ξεχνάει ότι παρατρίχα ναι. την γλίτωσε. Ναι. Πρέπει να σέβεται λίγο το λαό. Ο λαός της Γαλλίας, όπως κάθε λαός, θέλει να τον πλησιάσεις και όχι να τον εντυπωσιάσεις. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι διάλεξε το δεύτερο Μακρόν και θα είναι για κακό του. Ναι, 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 ναι. Και ο Ερντογάν διαβάζω τώρα, για να έρθουμε και στα δικά μας, ότι γράφει μια γερμανική εφημερίδα, σήμερα το διάβασα αυτό, ή δεν θυμάμαι, ή έχει 2-3 μέρες πώς τη λένε. Που το διάβασα, δεν θυμάμαι πώς τη λένε την εφημερίδα αυτή. Γράφει λοιπόν μια γερμανική εφημερίδα προημερών ότι ο Ερντογάν είναι πολύ πιθανό πριν τις εκλογές να κάνει μια απονενοημένη προσπάθεια, ας το πούμε έτσι, ένα θερμό επεισόδιο απέναντι στη χώρα μας. Αν χάνει. Αν δει ότι χάνει, για να για κερδίσει τις εντυπώσεις. Βέβαια, όχι πιστεύω και ελπίζω αυτό που είπε ότι θα ρίξει βόμβες μες στην Αθήνα. Εντάξει, αυτό ελπίζω να μην φτάνει η τρέλα του μέχρι εκεί. Αλλά έγραφαν οι Γερμανοί, ας πούμε, αναλυτές αυτό το πράγμα και επίσης παρότριναν την κυβέρνηση, τη γερμανική, να το σκεφτεί τελικά αν θα στείλει το στρατιωτικό υλικό υποβρύχιο. Υποβρύχιο. Δεν θυμάμαι τι ήταν στην Τουρκία. Ναι. ναι. Θα το σκεφτεί όμως. Ναι. Γιατί για να το σκεφτεί, έγραφε αυτή η εφημερίδα να το σκεφτεί. Ναι, παρότρινε την κυβέρνησή της. Θα το σκεφτεί όμως. Να το σκεφτεί. Γιατί οι Γερμανοί τα προτάσουν τα μάρκα και τα δολάρια. Ναι, 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 εντάξει, φυσικά. Είναι και αυτή σε κακή φάση, μην νομίζετε ότι είναι σε άριστη φάση. Ναι, ναι. Τώρα με την καραντίνα πολλά των αποθεμάτων τους ναι. τα ξοδέψανε. Ναι, βέβαια. Και θα έρθουν τώρα σε οριακή πάλι η κατάσταση οι Γερμανοί. Και έχουν ανάγκη δηλαδή οι βιομηχανίες τους από παραγγελίες. Ναι. Μάλιστα. Ώστε έτσι δηλαδή με το ο Ερντογάν απειλεί δηλαδή εμέσως ναι. ο Ερντογάν ότι κάποιο θερμό επεισόδιο θα κάνει. Ναι, ανοιχτά απειλούν. Τι συνέπειες έχει σκεφτεί ο Ερντογάν αν το κάνει. Νομίζω είναι σε κάποια είδους εγκεφαλική σύγχυση ο Ερντογάν, εδώ και χρόνια βέβαια. Αλλά νομίζω ότι εσχάτως είναι, επιδεινώνεται. Άμα είναι παρανοϊκός. Ναι, ναι. Επιδεινώνεται, φοβάμαι ότι επιδεινώνεται αυτή του η σύγχυση. Εγώ νομίζω ότι θερμό επεισόδιο ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία αυτή την περίοδο
θα ήταν καταστροφικό. Βέβαια. Γιατί για όλους. Για όλους. Και τρεις μέρες να κρατήσει, ναι. Σας βάζω εγώ ότι επεμβαίνει η μεγάλη και κρατάει μόνο τρεις μέρες. Ναι. Σε τρεις μέρες μέσα η καταστροφή που θα έχει συμβεί, Τάνε... οι χιλιάδες ανθρώπων που θα χαθούν, ναι, ναι. Πώς θα γυρίσουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι, μερικοί μιλάνε εύκολα για αυτά τα θέματα, ναι. Αλλά αυτά τα δημοσιεύματα τα διαβάζουν εκεί στον ΟΗΕ, τα διαβάζουν στην Αμερική. Εκεί με ενδιαφέρει τι τα διαβάζουν ή απλά τα θεωρούν υπερβολές. Αυτή η εφημερίδα, αν θυμάμαι καλά, η RPD, R&D, δεν θυμάμαι ποια εφημερίδα, ναι. Είναι, θεωρείται από ό,τι κοίταξα σοβαρή εφημερίδα, ας πούμε, έτσι, ναι. Κέντρο-αριστερή, σοβαρή εφημερίδα στη Γερμανία. Ναι. Και ελπίζω και πιστεύω να τα διαβάζουν, ας πούμε. Και ο αναλυτής, ναι, αυτός που τα γράφει, είχε κάνει ανάλυση, ας πούμε, δεν είναι, το γράφει έτσι, στην τύχη. Δεν είπα ότι δεν έχει, ναι, κάνει ανάλυση. Ναι. Εγώ είπα απλά, ναι, ότι αν τα διαβάζουν στο... το να γράψει, ξέρω εγώ, ότι θα γίνει θερμό επεισόδιο Ελλάδας-Τουρκίας, είναι τόσο απλό. Όχι, και το έγραφε και σαν φόβο. Όπως τον αλλάξει, ναι, πουκάμισο κάποιος να φορέσει. Όχι, βέβαια, αλλά το έγραφε σαν φόβο ο αρθρογράφος, ότι υπάρχει ο φόβος, ναι, ότι ο Ερντογάν στην κατάσταση αυτός που βρίσκεται... Αυτός ο φόβος πάει, αφού, ναι, απειλεί αυτό συνέχεια. Ναι, ναι, ναι. Δεν χρειάζεται τώρα το διαπίστωση. Ότι θα υλοποιηθεί, ότι μπορεί να υλοποιηθεί. Εδώ ο Γιώργος Μαύρος από το 1950 ναι, είχε γράψει βιβλίο, ναι, στο οποίο αυτά που ζητούσαν οι Τούρκοι είναι ακριβώς αυτά που ζητούν και τώρα. Ναι. Όλα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, θαλάσσιες ζώνες, ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Ναι, ναι, ναι. Ότι η μειονότητα πάνω στη Στράκη είναι καταπιέζεται. Και είναι καταπιέζεται. Καταπιέζεται. Αυτά, ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, το είπαμε. Ναι, ναι. Ότι τα αιτήματά ότι, τους είναι... Ότι 17 νησιά ανήκουν κανονικά ανήκουν στην σε αυτούς, ναι, και κακώς γεννήκαν ελληνικά. Ναι. Ότι είχε παρασυρθεί και είχε υπογράψει τότε ο Σουλτάνος τους, αλλά κακώς. Ναι. Ναι. Και ότι εμείς έχουμε παραβιάσει και έχουμε στρατιωτικοποιήσει τα νησιά, ναι, κατά παράβαση της συμφωνίας, και άρα αυτά τα νησιά πρέπει να περιέλθουν πάλι στην Τουρκία. Στην Τουρκία, ναι. Ναι. Αυτά είναι μόνιμα. Ναι. Είναι πάγια τα... Δεν έχει άλλα. Δεν, ναι, έχουν προσθεθεί και πολλά πράγματα. Ναι, 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 ναι. Νομίζω αν έχει προσθεθεί αυτό της Αγίας Σοφίας που έκανε τζαμί. Ναι, ναι. Αυτά τις εκκλησίες που απαγόρευσε εντελώς. Ναι. Έχουν απαγορεύσει εντελώς τις εκκλησίες στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Έχουν ένα λόγο ρητοργίας απειλητικό έχουν. Τι να πούμε, κύριε Σοκράτη μου. Τι να πούμε αυτούς. Εγώ βλέπω πάντως, κύριε Πρόεδρε, μία κατήφια στον κόσμο λόγω της ακρίβειας που διαρκώς μεγαλώνει και ντύνεται, και φυσικά δεν μπορούμε να είμαστε λαϊκιστές και να πούμε ότι για όλα αυτά ή τέλος πάντων ο Μητσοτάκης, ο τωρινός πρωθυπουργός. Σίγουρα όμως διαχρονικά το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα έχει ευθύνη. Και ειδικά αυτοί που κυβερνήσαν, βέβαια, έτσι, έχει τις ευθύνες του που είναι σίγουρες. Συγγνώμη, εγώ ρωτάω κάτι άλλο. Τα σούπερ μάρκετ αυτή την περίοδο, ναι, δεν έχουν αυξήσει τρομερά τα κέρδη τους. Εγώ πιστεύω, είναι, ναι, βλέπω κόσμο, λες και είναι διαδήλωση. Έχουν αυξήσει τα κέρδη τους γιατί έχουν ανεβεί υπερβολικά οι τιμές και έχουν, ναι, ανεβεί παραπάνω από το 10%, ναι, που υποτίθεται, ναι, ότι είναι ακρίβεια. Άρα... Γιατί όταν βλέπεις ένα προϊόν από το 1 ευρώ να έχει πάει στο 1,80, άρα τι μιλάνε, δεν είναι 10%. Τι μιλάνε για, ναι, μείωση των τιμών. Και μάλιστα άκουσα και τον υπουργό, τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη, προχθές, που λέει έβαλα, ας πούμε, πώς το λένε, πρόστιμα σε κάποια σούπερ μάρκετ κτλ. Μετά στην γιατί ενέργεια, υπάρχει και ενέργεια, το πετρέλαιο, το πετρέλαιο, ναι, δεν έπρεπε να τα αφήσουν να ανέβει και να έρχονται να δίνουν 15 λεπτά επιδότηση. Έπρεπε να το σταθεροποιήσουν την τιμή, ναι, και να πληρώσει το κράτος τη διαφορά. Έτσι. Και όταν φτάνει στον πολίτη να φτάνει στην τιμή που υπήρχε πριν ένα χρόνο.
Αλλά αυτό γίνεται όλο αυτό. Να, ναι. να παγώσουν την τιμή έτσι. Που ίσχυε πριν ένα έτσι. Χρόνο, να πληρώνει κάτι παραπάνω το κράτος ναι. για τη διαφορά που τις διεθνούς, από πριν να τις πληρώνει, ναι, ναι, ναι. τιμής και ο πολίτης να το έχει στην τιμή που το είχε. Μα αυτό γίνεται σε συνεννόηση όλο για να, να φανεί ηρωική η κυβέρνηση. Ναι, ότι ενώ αυτό και... που κάνανε, αυτό που ναι. κάνανε να το παίρνεις πιο ψηλά και μετά ναι. θα σου δίνω κάτι, αυτά τα πράγματα είναι... Είναι θέμα marketing. Παρουσιάζει κακούς τους εμπόρους, κακούς τους προμηθευτές και παρουσιάζει από την άλλη πλευρά καλή την κυβέρνηση, ότι νοιάζεται το λαό και σε τι είναι καλή η κυβέρνηση. Γιατί έρχεται και σου το μειώνει και σου δίνει πίσω κάποια χρήματα. Έτσι το θέλουν να το παρουσιάσουν. Πεντάρες. Αλλά η ουσία είναι η ίδια. Πενταροδεκάρες. Ναι, η ουσία είναι ίδια. Γιατί όταν κάτι έχει ανεβεί 50 και σου δίνει μετά πάρε και 15 από μένα, η ουσία είναι η ίδια με αυτό που λέτε. Ουσία. Εγώ, ας πούμε, δεν πήγα να τα πάρω αυτά. Δεν, ναι. δεν υπέβαλα. Ναι, 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 ναι. Ενώ δικαιούμουν. Ναι. Δεν υπέβαλα. Μέχρι 25.000 δεν είναι. Για ποιο λέτε τώρα, για το... Για τα επιδόματα αυτά, για τη βενζίνη και τα σούπερ μάρκετ. Α, αυτά δεν βγήκαν νομίζω ναι, ακόμα. Μέχρι 25.000. Ναι. Θα βγουν μέχρι το και τη βενζίνη δεν πήρα. Ναι, ναι, ναι. Και τη βενζίνη. Ναι, ναι. Δεν πήρα. Ναι, ναι. Δεν υπέβαλα. Ναι, ναι, ναι. Καν. Ναι. Καταλάβατε. Αφού δεν υπέβαλα, τι να. Γιατί ρώτησα, είδα ότι ήταν να πάρω 110 ευρώ κάτι τέτοιο και λέω, άρα παιδιά, ναι, λέω ένα λεπτό, λέω, ναι, ναι, ναι. περισσότερο είναι η δαπάνη χρόνου που θα βάλω. Ναι, ναι, ναι. ναι. Να κάνω δηλαδή όλα αυτά. Και εντάξει, εσείς είστε άνθρωπος που λέτε ότι εγώ έχω να, όπως και εγώ, αλλά στο έχω να ζήσω, δεν χρειάζεται, θα πάρει κανένας άλλος. Και δεν έχω τώρα εντάξει. πολλά, γιατί τώρα δεν είμαι, ναι. τώρα δεν είμαι ναι. ούτε στη Βουλή, δεν παίρνω τίποτα. Κάτι ναι. που και προχθές είδα ότι στην Ευρωβουλή, όταν Παύλης ναι. Παρετείται ένας ευρωβουλευτής, ναι. του δίνουν για 2 χρόνια ναι. γύρω στις 10.000 το μήνα ναι. ευρώ. Α, ευρωβουλευτής. Ναι, του δίνουν ναι. στην Ευρωβουλή 10.000 ευρώ επιδιετίαν. Επιδιετία, δηλαδή 240.000 ευρώ. Για να μπορέσει να προσαρμοστεί ναι. στην ανεπάγγελτη ζωή. Ναι, ναι, ναι. ναι. Καταλάβατε. Ναι. ναι. Στη Βουλή εδώ δεν δίνουν τίποτε. Ναι. Εδώ κόψανε και τις συντάξεις για μετά το 2012. Ναι. Μετά το 2012 συντάξεις δεν λαμβάνουν οι βουλευτές. Ναι. Οι πρώτου 2012, δηλαδή, ο Αχιλλέας ο Καραμανλής λαμβάνει. Ναι. Ο Βαρβιτσιώτης ο Γέρος αναλαμβάνει. Ναι. Λαμβάνει. Όσοι ήταν μέχρι, ο Λιάπης ας πούμε, λαμβάνει. Ναι. Όσοι ήταν πάνω από 2 φορές πριν το 2012, λαμβάνουν. Η παλαιά φρουρά. Ναι, ναι, ναι. ναι. Εκεί ναι. τους σώσανε. Ναι. Και αυτό όμως δεν είναι αδικία. Και... Ή θα λαμβάνουν όλοι ή δεν θα λαμβάνει πώς, κανείς. Θέλω να δω, ναι. υπό ποιες συνθήκες ελήφθη ναι. αυτή η απόφαση. Ναι, ναι. Υπό ποιες συνθήκες ελήφθη. Γιατί πρέπει να λαμβάνουν όλοι ή δεν πρέπει να λαμβάνει κανείς. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Και για την νόμη μου και νομίζω και κατά τη δικιά σας, κανείς δεν πρέπει να λαμβάνει. Να μην λαμβάνει. Γιατί. Δεν όπως... έχουν τις κύριες συντάξεις τους. Όπως εσείς έχουμε είσαν... πει εμείς. Ήσασταν πολιτικός μηχανικός. Δεν και οι περιφερειάρχες και όλοι αυτοί και οι δήμαρχοι. Ναι. Είναι καθήκον, δεν είναι επάγγελμα. Έτσι, είναι λειτουργήμα. Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα βέβαια η Ευρωβουλή εκεί ίσως λίγο υπερακοντίζει σε σχέση με την Ελληνική Βουλή αυτό που λέγαμε. Δηλαδή με το να τους δίνει 10.000 όπως λέτε. Που δεν το γνώριζα εσείς τον ναι, το είπανε. Το μήνα. Ίσως εκείνο είναι λίγο υπερβολικό. Αλλά εκεί θα μου πείτε. Εκεί δεν μπορούμε εμείς. Λεφτά του ελληνικού δημοσίου. Μας πέφτει ναι, λόγος ναι, εκεί. Δεν μπορούμε εμείς ναι. να παρέμβουμε εκεί. Δεν μας πέφτει ναι. λόγος εκεί πέρα. Όπως και ένας είπε ότι είπα εγώ ότι τα λεφτά της Καϊλή ναι. είναι λεφτά ξένα. Ναι, το είπατε θα, χαριτολογώντας. Θα το έφερνε ναι, εδώ. Στο κύριο Λιάκα. Ναι. Ενώ εδώ κλέβουν από την Ελλάδα από την Ελλάδα, οι Έλληνες ναι, πολιτικοί. Ναι, ναι, ναι. Τι εννοούσα είναι λεφτά ξένα. Είναι λεφτά του Κατάρ. Το Κατάρ δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. ναι, γιατί γράφει ένας από ναι. κάτω, λέει είναι λεφτά της Ευρώπης. Όχι, δεν είναι. Είναι λεφτά τρίτης χώρας. Ναι, γιατί ο Καταριανός ήρθε, δεν είναι της Ευρώπης. Λάδωσε, όποιους λάδωσε, να μην λένε, δεν ξέρουμε ποιον ό,τι έκανε, έκανε. Ναι. Τώρα, τέλος πάντων. Και έδωσε λεφτά από τα πετροδόλαρα, από το ναι, Κατάρ. Ναι, δεν είναι της Ευρώπης, ναι, όχι. Ναι. Βέβαια, δεν είναι της Ευρώπης. Και εσείς το είπατε βέβαια χαρτολογώντας. Τώρα, τον Κούγια, πώς τον βλέπετε, έχει βγαίνει σε όλες τις τηλεοράσεις και λέει ότι τέτοια, πώς τη λένε εκείνη η Ρούλα, ότι είναι αθώα. Εντάξει, υπερασπιστής της ήταν, είναι,
αφού ανέλαβε αυτό το. Μα φτάνει στο σημείο να κατηγορεί με μηνύσεις. Δηλαδή να μηνύσει ιατροδικαστές, να μηνύσει γιατρούς, να μηνύσει. Τι, δεν είμαι ποιος άλλος. Όλους. Όσους παρενέβησαν, όσοι παρεμβαίνουν στη δικογραφία και συμφωνούν ότι τα έκανε η Ρούλα, θα τους φάει όλους. Εντάξει. Άμα θεωρεί ότι αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να την υπερασπιστεί, εγώ εμένα μου περισσεύει. Εννοείται δεν μου πέφτει λόγος. Όχι, άλλος, εγώ πιστεύω ότι εν σπίρι τρομοκρατία. Η κυρία το πληρώνει. Εν σπίρι τρομοκρατία. Εντάξει. Δεν έχω ακούσει. Δεν ξέρω αν είναι τρομοκρατία, είναι ένα είδος θεάτρου, να το πω έτσι. Ναι. Δεν έχω ακούσει για δηλαδή, άλλη υπόθεση να απειλούνται όλοι οι συντελεστές δικογραφίες για μέσα. Και όμως ξέρετε κύριε Πρόεδρε, εγώ έχω δει, χωρίς να θυμάμαι ούτε να θέλω να πω ονόματα, δικηγόρους πολύ κατώτερους σαν αξία από τον κύριο Κούγια στο δικαστήριο να απειλούν θεούς και δαίμονες, να απειλούν δικαστές, να απειλούν εισαγγελείς με εξαίρεση και τα λοιπά για να πετύχουν τάχα. Και εγώ λέω ότι αυτό είναι ο χειρότερος τρόπος, γιατί όσο άσχημο είναι να το πούμε έτσι να γλύφεις έναν δικαστή, εντός εισαγωγικών το γλύφεις και να τον επενείς για να πετύχεις ας πούμε κάτι που δεν θα πετύχεις. Και αυτό είναι. Άλλο τόσο είναι και να τον βρίζεις τον άνθρωπο αυτόν, γιατί και αυτός ένα δημόσιο λειτουργήμα έχει. Ναι, και κάνει τη δουλειά του. Έτσι δεν είναι. Πάντως τρελάθηκα γιατί μιλάει και στο τηλεόραση πολύ γρήγορα ο Κούγιας. Ναι. Και εγώ δεν τον καταλαβαίνω. Ναι. Δεν τον καταλαβαίνω. Σηκώνω όσο και να σηκώσω. Έχει, τα λέει γρήγορα. Έχει ταχυγλωσία, ναι. Έχει. Και δεν αφήνει τον άλλο να σκεφτεί λίγο τι λέει. Ναι. Πάντα από νέος το έχει αυτό, εντάξει. Ναι, το είχε αυτό το ελάττωμα. Ναι. Γιατί πρέπει, ο ρήτορας πρέπει να αφήνει να γίνονται ακουστά τα αυτά που λέει. Βέβαια. Να αφομοιώνονται. Βέβαια. Γιατί αν τα λέει και τα παίρνει ο ίδιος, γιατί τα λέει. Ναι. Δεν έχει κάποιο νόημα. Όχι, εντάξει. Τώρα, λοιπόν, μπροστά μας είναι οι βουλευτικές εκλογές, έτσι. Ναι. Οι βουλευτικές. Ναι. Νομίζω θα είναι φανερό ότι θα γίνουν μέχρι, από ό,τι λέει και ο Πρωθυπουργός, μέχρι το Μάιο το αργότερο. Οπότε τώρα αυτοί θα στήσουν πάλι απ' έξω λόχους, να πιάνουν τον κόσμο και να του λένε Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Θα βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό, όπως, γιατί όπως είπατε και εσείς στην προηγούμενη εκπομπή σας είδα ότι δύο πόλοι διακυβέρνηση υπάρχουν αυτή τη στιγμή και αυτοί οι δύο προσπαθούν να, κλέψουν όλους τους άλλους να τους, να τους βγάλουν έξω ακριβώς. Έτσι θα γίνει. Ναι, γιατί αυτή αυτό είναι απαγορευμένο από τον εκλογικό νόμο να είναι απ' έξω για επηρεασμό των ψηφοφόρων. Φυσικά. Το να κάθεσαι στην είσοδο ενός εκλογικού τμήματος ή και μέσα σε αυτό και να δημιουργείς συζητήσεις με σκοπό τον επηρεασμό, αυτά είναι. Ναι, και εγώ, Σάκης, το έχω αντιμετωπίσει αυτό ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Έχω φωνάξει τη φρουρά, έχω φωνάξει την αστυνομία δηλαδή. Προκειμένου να σταματήσει. Ναι. Φυσικά είναι εντελώς παράνομο αυτό. Εντελώς παράνομο, για άνομα του. Αυτοί δηλαδή κάνουν, ας πούμε, την παντοδυναμία τους τρόπο. Έτσι, ή να πιάνουν γριές, να πιάνουν τώρα ηλικιωμένους γενικά. Και να... Ανάπηρους. Ανάπηρους και να τους λένε έλα, έλα, κλείνουν πάρε μάτια, και ένα πεντάρικο. Να κλείνουν μάτια, να κάνουν, βέβαια, αυτό είναι εσχρό. Εσχρό. Ή έλα μετά από το κόμμα να τα βρούμε. Ναι. Αυτό είναι εσχρό, πραγματικά. Εντάξει. Μάλιστα. Ο Μητσοτάκης που πήγε εκεί τώρα με στην Αλβανία, το είδατε. Ναι. Πήγε στο Ράμα εκεί. Ναι. Και του κάνανε και υποδοχή, δηλαδή, μια φωτογραφία με κάτι ελληνικές σημαίες και φωνάζανε Ελλάς. Και την επόμενη μέρα και κάνανε... πήγε και ο Πύρος ο Δήμας στην υποδοχή εκεί, στη Χιμάρα. Και την επόμενη μέρα κάναν συμφωνία με την Τουρκία, κάτι τέτοιο. Έχουνε μπέσα τώρα. Αντιλήφθηκαν. Έχει κανείς από αυτούς μπέσα. Όχι, βέβαια. Όχι. Ειδικά ο Ράμα είναι... Ναι, ειδικά ο Ράμα δεν τον θέλει ούτε ο ίδιος του ο λαός, ας πούμε. Και ο ίδιος του ο λαός τον θεωρεί ότι είναι απατεώνας και... Τι να κάνω. Να. Τι να κάνω. Ο ελληνικός λαός είναι παθών από πολλά πράγματα. Αλλά όχι μαθών, ίσως. Πώς? Όχι μαθών. Είναι παθών, αλλά όχι μαθών. Μη μαθών. Ναι, μη μαθών. Είναι ανεπίδεκτος, δυστυχώς, μαθήσεως. Δυστυχώς.
Είπατε προηγουμένως ότι πρέπει να έχουν πρόγραμμα τα κόμματα. Βέβαια, τουλάχιστον αυτά. Να κατεβαίνει, ας πούμε, ο Μητσοτάκης μαζί με τον Χατζηδάκη, τον Γεωργιάδη. Τα στελέχη του αυτή είναι. Ναι. Γεωργιάδης, Χατζηδάκης, ποιοι άλλοι είναι. Η Κεραμέως, Σταϊκούρας, ναι, να κατεβαίνουν στο λαό, να εξηγούν το πρόγραμμα. Ναι. Βέβαια. Εγώ τους βλέπω αυτούς όλους στον αυτιά, δεν τους βλέπω ναι. Που λαό. Έτσι. Σε λαό δεν τους βλέπω αυτούς. Αυτοί κάνουν από μακριά. Όχι, αυτοί είναι του Σαλονιού, δεν είναι του λαού. Αυτοί του λαού, άμα θέλει κάποιος, μπορεί να έρθει εδώ στα γραφεία μας. Ναι. Στην Καρόλου. Να αισθανθεί λαός. Να καταλάβει ότι τουλάχιστον θα τον ακούσουμε. Δεν θα τον συνδέσουμε με. Τώρα αυτοί που είναι εναντίον μας, που γράφουν εναντίον μας και είναι προκατηλημένοι, τι ακριβώς άνθρωποι μπορεί να είναι αυτοί. Είναι. Για να έχουν μίσος εναντίον μου. Όχι, δεν έχουν μίσος, εγώ δεν το παίρνω έτσι. Αυτοί είναι, ας το πούμε έτσι, εγκάθετοι. Άλλων παρατάξεων, δεν ξέρω ποιον, προφανώς των αυτών. Και σου λέει ο Λεβέντης αυτή τη στιγμή δεν το θέλουμε, το θέλουμε απ' έξω, γιατί αν πάρει ο Λεβέντης ένα 5% αυτή τη στιγμή, αύριο μεθαύριο. Θα το πάρει από εμάς. Θα το πάρει, από πού θα το πάρει. Ναι, από πού θα το πάρει, από τη Χρυσή Αυγή, όχι βέβαια. Θα το πάρει από τη Νέα Δημοκρατία, θα το πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ, από αυτά τα κόμματα που θεωρούν τον εαυτό τους κέντρο κάτι. Και δεν είναι ουσιαστικά κέντρο. Από αυτά τα κόμματα λοιπόν. Επομένως ο Λεβέντης δεν πρέπει να παίζει πουθενά, δεν πρέπει να ακούγεται, πρέπει να θεωρείται ότι δεν θα κατέβει και χάρηκα. Και αυτός τι αναλαμβάνει. Και χάρηκα προχθές ο κύριος Λιάκας, σας ρώτησε, θα κατέβετε τελικά και εσείς το διευκρινίσατε. Ναι. Φυσικά θα κατέβουμε με συνδυασμό σε όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν του κάναν και παρατήρηση βέβαια από το σταθμό του μετά, γιατί μπορεί να του κάναν και παρατήρηση. Εγώ νομίζω ότι... Ναι. Φέρθηκε καλά, απλά με εξέπληξε λιγάκι. Και εγώ εξεπλάγει. Ευχάριστα. Αυτό σας λέω, ναι. Και εγώ αυτό σας λέω. Ευχάριστα. Και να δούμε τώρα τη συνέχεια. Ναι, βέβαια. Αυτό να δούμε. Η συνέχεια παίζει σημασία, γιατί με μία εκπομπή δεν λύνεται το πρόβλημα. Όχι, με 8 λεπτά δεν λύνεται. Τουλάχιστον όσους κόσμος το είδε και εμένα εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν το περίμενα, με πήρε με τηλέφωνο η μητέρα μου, λέει, βάλει να δεις τον πρόεδρο, λέει, μιλάει. Έβλεπε. Ναι, το έβλεπε. Εκείνη έβλεπε. Βάλε, λέει, γρήγορα, αντένα, λέει, να δεις τον πρόεδρο. Ήσασταν σπίτι. Έτυχε εκεί μου σπίτι εκείνο το πρωινό. Γρήγορα. Μου λέει. Εντάξει, λέω. Ώστε όλοι αυτοί δηλαδή που είναι εναντίον μας, που είναι εγκάθετοι και γράφουν εναντίον μας, είναι άλλων κομμάτων. Δηλαδή και διατεταγμένη υπηρεσία. Ναι, προσπαθούν να κάνουν αυτό που ξέρουν να κάνουν καλά. Να διαβάλουν, να κοροϊδέψουν. Αλλά πλέον δεν περνάει. Πλέον δηλαδή πιστεύω ότι ο κόσμος, γιατί και με όποιον μιλάω, ακόμα και να μην λέει ότι θα ψηφίσω Ένωση Κεντρών, ξέρει ότι ο Βασίλης Λεβέντης είναι έντιμος, ξέρει ότι ο Βασίλης Λεβέντης ήταν μια φωνή λογικής μέσα στη Βουλή, ακόμα και να λέει ότι δεν θα τον ψηφίσω, αυτά τα ξέρει και τα ξέρει καλά. Για να δούμε. Το φινάλε ποιο θα είναι. Γιατί είναι δύσκολες οι εκλογές. Ναι, σαφώς, γιατί... Δύσκολες με την έννοια ότι μας έχουν στο ψυγείο 2 χρόνια τώρα. Έτσι. Και όταν πρωτοβγαίνεις από το ψυγείο είσαι παγωμένος. Ναι, έτσι. Πρέπει να ζεσταθούμε λίγο. Έτσι, πέραν της πόλωσης που δημιουργούν, δημιουργούν αυτή την πόλωση. Εμένα πιστεύω ότι ο χώρος του κέντρου δεν πρέπει να φοβάται την πόλωση. Με ποια έννοια το λέω. Ότι ο χώρος του κέντρου είχε πάντα δικούς του ψηφοφόρους. Ναι. Ήταν πρωτογενής χώρος, δηλαδή χώρος που παρήγε πολιτική. Βέβαια. Και τον πίστευαν οι Έλληνες πολίτες. Τώρα με τα τελευταία χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και η ΠΑΣΟΚ έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση με το Ρουσφέτη. Ναι. Ο κόσμος τη βλέπει αυτή την κατάσταση, δεν την θέλει. Ναι. Θέλει και ο ίδιος ο κόσμος να απαλλαγεί από αυτή την κατάσταση. Ναι, βέβαια. Είναι δεσμά τα οποία δυσκολεύουν τη ζωή και του απλού πολίτη. Έτσι. Και το ότι σε βάζουν σε μια δημόσια υπηρεσία και μετά σου τηλεφωνάνε όλη την ώρα. Πήγαινε στο Μητσοτάκη την ομιλία. Πήγαινε στο. Κάνε. Ναι. Αισθάνεσαι βραχνά πάνω στο. Θέλει να απαλλαγεί ο κόσμος από αυτό. Βέβαια. Και η Ένωση Κεντρών είναι μια λύση για να απαλλαγεί ο κόσμος
ναι, από όλα αυτά τα κόμπλεξ, γιατί κόμπλεξ είναι αυτά. Βέβαια, και να ανεβεί με την αξία του. Όσο αξίζει ο καθένας, θα ανεβεί. Εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση πάνω σε αυτό. Και ίσα-ίσα η Ένωση Κεντρών και γενικότερα ο χώρος του κέντρου στηρίζει την αξιοκρατία στην κοινωνία. Είναι υπέρ της αξιοκρατίας και όχι υπέρ του ρουσφετιού, ούτε υπέρ της, του μέσου. Ναι, ναι, την αξιοκρατία. Ναι. Ναι. Και πρέπει να παρέμβουμε και στο δημόσιο, όχι εις βάρος των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά προς διόρθωση κάποιων δυσλειτουργιών. Ακριβώς. Που υπάρχουν. Που θα αποβεί αυτό υπέρ τους στο τέλος. Δεν θα αποβεί εις βάρος τους, γιατί... Μας είχε φέρει ένας φίλος μας από την Αγγλία ένα τρόπο, είχε κάνει ένα ντοκτορά πάνω σε αυτό, ένα κυκλικό τρόπο παρακολούθησης του δημόσιου τομέα. Ναι. Δηλαδή να είσαι δημόσιος υπάλληλος, έχεις ανωτέρους, έχεις κατωτέρους. Έχεις και τον κόσμο που εξυπηρετείς, έχεις και τους πολίτες. Ναι. Πρέπει όλοι αυτοί οι παράγοντες να ερωτηθούν για το αν κάνεις τη δουλειά σου καλά. Ναι. Δηλαδή και οι ανώτεροι να γράψουν αν είσαι συνεπής, ναι, και οι κατώτεροι αν είσαι συνεργάσιμος. Ναι. Και οι εξυπηρετούμενοι, ναι, οι πολίτες, να σε, και εκείνοι να σε... Και ο κόσμος γενικώς, να αξιολογήσουν, αν έχει ακούσει κάτι καλό, ναι, 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 για σένα και τα λοιπά. Έξω γίνονται ψηφοφορίες για αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Ενώ εδώ πέρα τα καλύπτει όλα η ΔΑΠ και η, ναι, άλλη του ΠΑΣΟΚ, πώς λέγεται, ΠΑΣΚΕ. ΠΑΣΚΕ, ναι, 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 και ναι, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ, πώς λέγεται. Δεν ξέρω τους ΣΥΡΙΖΑ πώς λέγεται. Ναι, ναι. Όλοι αυτοί οι συνδικαλιστικές ομάδες. Βέβαια, ο αντίλογος όλα αυτά θα ήταν ότι πλέον ο αντίλογος, γιατί δεν μιλάμε για παλιά χρόνια, μιλάμε για τα τωρινά, τα πρόσφατα χρόνια. Ο αντίλογος του δημοσίου υπαλλήλου, γιατί έχω πολλούς φίλους δημοσίου υπαλλήλους σε όλα αυτά, θα ήταν ότι και οι αμοιβές τους κατά κάποιο τρόπο πλέον θα έπρεπε να εξορθολογιστούν προς τα πάνω. Όχι πολύ πάνω βέβαια, γιατί ο κρατικός κορμπανάς δεν αντέχει, αλλά να εξορθολογιστούν λίγο προς τα πάνω και να υπάρχουν καλές εργασιακές συνθήκες, έτσι, για να υπάρχει από την άλλη και η αξιολόγηση, που δεν υπήρχε παλιά καθόλου. Πρέπει να είναι καλύτερες, ναι, συνθήκες, ναι, όπως οι φυλακές του Βελγίου, έτσι, είναι λέει μπουτίκ. Ναι. Ενώ εδώ, άμα πας στον κουβεντάτο, εδώ πόσοι, πόσοι φύλακες, ναι, βρεθήκαν σφαγμένοι, να το πούμε, ναι, έτσι, ναι, με απλά, ναι, λόγια, έτσι. Ναι, ναι. Πόσοι βρεθήκαν σφαγμένοι από κρατούμενους. Αυτό δεν είναι συνθήκη. Αυτό είναι, δίνω τη ζωή μου για πλάκα. Δεν είναι συνθήκη. Λέμε ένα παράδειγμα. Βέβαια, βέβαια. Εντάξει. Ή και στα δικαστήρια που τους βλέπω. Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα στο δημόσιο καμία αξιολόγηση. Ναι. Η μόνη αξιολόγηση που έχει γίνει είναι από τους προϊστάμενους. Ναι. Που με κομματικά κριτήρια, ας πούμε, λένε ο Βασιλιάδης είναι, ναι, 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 δικός μας. Δικό μας παιδί, ναι, ναι, κλείνει το μάτι. Αξίζει να προχωρήσει. Ναι, 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 αξίζει, ναι, να και ο άλλος που δεν είναι δικός μας θα το φάει το μαύρο σκοτάδι. Η μόνη αξιολόγηση που έχει γίνει αυτή είναι. Δεν, ναι, βλέπω, ναι, 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 τίποτα άλλο να έχει γίνει. Ναι, ναι, και εγώ αυτό βλέπω. Αυτό παρατηρώ με τα λύπη μου και επίσης παρατηρώ ότι υπάρχουν δύο ταχυτήτων δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτοί που δουλεύουν σαν σκυλιά. Με την έννοια των σαν σκυλιά, βέβαια, το λέω με την έννοια ότι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, ναι, και πέφτουν όλη η δουλειά πάνω το φορτίο, τους. Πάνω τους και οι άλλοι που έρχονται μια στη χάση και μια στη φέξη, που δεν πατάνε ποτέ, ας πούμε. Αυτό είναι ο τρόπος που, ναι, λειτουργούν οι υπηρεσίες. Ναι, ναι, ναι. Ο τρόπος. Πρέπει να μοιράζεται, ναι, η δουλειά και όχι, ναι, ένας. Ναι. Και στην εφορία, μα πας, ένας είναι στο βάθος που τα έχει όλα. Ναι. Και όλοι οι άλλοι στα τραπέζια τι κάνουν, λέω, και οι άλλοι τι, ναι, κάνουν, ναι, 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 στα τραπέζια. Και κάθονται, δεν πηγαίνετε στον κύριο ή στην, ναι, κυρία. Ναι, 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 ναι. Βέβαια, βέβαια. Η Ελλάδα τι άλλα πράγματα πιστεύετε ότι χρειάζεται τώρα, δηλαδή σαν τα δικαστήρια, ας πούμε. Ναι. Για να μιλήσουμε λίγο για το τομέα σας. Ναι. Τι χρειάζεται, βγαίνουν γρήγορα οι αποφάσεις. Έχω παρατηρώ, όχι, οι αποφάσεις βγαίνουν ίσως και πιο αργά από ό,τι βγαίναν παλιά. Παρά τα όσα λέμε για την ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης, παρά τα νομοσχέδια, τους νόμους που ψηφίζονται, όλα γίνονται για την ταχύτητα στη δικαιοσύνη, αλλά παρατηρώ με τα λύπη μου ότι οι αποφάσεις βγαίνουν και πιο αργά από ό,τι βγαίναν παλιά. Mm.
Και σε αυτό δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε φυσικά τους ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι μια ζωή ίδιοι θα είναι. Θα υπάρχουν καλοί, θα υπάρχουν κακοί, θα υπάρχουν μέτροι. Πρέπει να κατηγορήσουμε, αν κάποιον κατηγορήσουμε, το σύστημα. Πραγματικά το σύστημα που αντί να εξοπλίζει τα δικαστήρια με πιο πολλούς δικαστές που χρειάζονται, με γραμματείς των δικαστήριων, τα τελευταία χρόνια αφαιμάσει πραγματικά. Αφαιμάσει, δηλαδή εκεί που υπήρχαν, ας το πούμε έτσι, 6 γραμματείς και περιμέναν και λέγαμε είναι πολλοί, τώρα υπάρχουν 2. Mm. Σε ένα ίδιο γραφείο υπάρχουν 2 και λέμε είναι λίγοι. Μήπως πήραν σύνταξη οι άλλοι. Ακόμα και σύνταξη να πήραν, δεν πρέπει να τους αντικατασταθούν. Όχι να φτάσουμε στο παρελθόν που καθόντουσαν, που δεν κάναν τίποτα, ήταν 6 άτομα μέσα και δούλευαν οι 3. Αλλά τουλάχιστον να υπάρχουν οι 3. Ναι, να μοιράζει τη δουλειά. Να υπάρχουν 3 τουλάχιστον. Ναι, ναι. Από το ένα άκρο δυστυχώς περάσαμε στο άλλο. Ναι. Φοβάμαι. Άρα και εκεί χρειάζεται ριζική. Ναι. Για να γίνει η επίσπευση, γιατί παίζει ρόλο, ναι, νομίζω, βέβαια, στη λειτουργία της δημοκρατίας, δεν παίζει ρόλο η γρήγορη απονομή. Βέβαια, βέβαια. Ναι, γιατί έτσι εμπεδώνεται και το αίσθημα, ναι, δικαίου. Αν, ναι, κάποιος κλέψει και τον μετά από 20 χρόνια τον πάρεις και τον, ή μετά από 10 χρόνια τον πάρεις και τον δικάσεις, δεν θα ξεχαστεί αυτό το πράγμα. Θα ξεχαστεί. Αυτά, δεν έχει νόημα. Ναι, τα έχουν πει οι σοφοί, ας πούμε, ο Ντεκάρτ και... Τα έχουν πει οι σοφοί του. Αλλά γιατί δεν, αφού το έχουν εντοπίσει το θέμα όλοι, γιατί ακούω και δεξιούς και αριστερούς που ειδικά αυτό το λένε, ναι, για τη γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης. Γιατί δεν κάνουν κάποια πρόταση έτσι, ουσιαστική, δηλαδή, ναι, παραφήνεται, λέτε φταίει το σύστημα. Το σύστημα είναι το μόνο που δεν πρέπει να φταίει, γιατί δεν είναι άτομο να το κυνηγήσουμε. Ναι, το σύστημα το οποίο εφαρμόζουν άτομα. Εντάξει, αυτό εννοώ. Ναι. Το σύστημα που εφαρμόζουν, που ψηφίζουν και εφαρμόζουν άτομα. Γιατί, εντάξει, αλλά πούμε, όταν... αν φταίει το σύστημα, δεν μπορεί να τιμωρήσει άτομα για το σύστημα. Γιατί όταν έχεις έναν υπουργό δικαιοσύνης... Αλλάζεις το σύστημα και τους βάζεις και δουλεύουν, έτσι ξέρω. Ναι, όταν έχεις υπουργό δικαιοσύνης όμως έναν μικροβιολόγο, που δεν Θεός και αν έχει πατήσει ποτέ μέσα στα δικαστήρια. Αυτά είναι ανοησίες. Δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτός, όσο και να, τέλειος να είναι, όσο και άψογος να είναι, δεν μπορεί να ξέρει τι συμβαίνει εκεί μέσα στα δικαστήρια και να το διορθώσει, να το φτιάξει. Έτσι δεν είναι. Είναι μικροβιολόγος ο Τσιάρας. Νομίζω, γιατρός πάντως είναι. Δεν είναι σίγουρα, δεν είναι νομικός. Εντάξει. Και όχι ότι, δεν λέω εγώ ότι... Τον είδα την άλλη φορά στου πλαστήρα, ναι, το μνημόσυνο. Ναι. Μάλιστα. Ναι, ναι, που πήγατε, ναι. Α, έτσι ο Τσιάρας. Είναι μικροβιολόγος, ναι, δηλαδή. Νομίζω. Γιατρός σίγουρα. Τώρα νομίζω είναι και μικροβιολόγος. Έχω τέτοια εντύπωση. Μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω. Και ο δικηγόρος πήγε στην υγεία. Στο Υπουργείο Υγείας, ναι, 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 όλα ανάποδα. Ξέρετε ανάποδα γιατί το έκαναν έτσι. Για να υπάρχει διαφάνεια. Γιατί δεν μπορούσε τον Πλεύρη, ναι, να τον βάλουν στη δικαιοσύνη. Ναι. Γιατί ο Πλεύρης είναι φασίστας. Ο ιός, ο πατέρας. Όλη η οικογένεια. Τώρα, ναι, αν είναι ο πατέρας σας, θέλετε να σας πω κάτι. Δεν πιστεύω, ναι, στην οικογενειακή ποινική ευθύνη. Ευθύνη, αλλά... Ναι, στην προσωπική, ναι, συμφωνώ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά η παράδοση έτσι είναι. Εγώ ήξερα τον Χρήστο, το γιο του Γεωργίου Παπαδόπουλου. Ναι. Ήταν και αυτός χουντικός. Ναι. Ήξερα τον Μαρκεζίνη, τον Βασίλη. Ναι, ναι, ναι. Που είναι γιος του Σπύρου Μαρκεζίνη. Ναι. Που είναι και αυτός δεξιός, ακροδεξιός και έχει πέσει στη Βασίλισσα της Αγγλίας, ναι, και κάνει τον δικηγόρο. Αλλά κοιτάξτε, και δεν εγώ άκουσα, ξέρω... δηλαδή, δεν άκουσα κανένα να διαλέξει άλλο δρόμο. Ακούστε όμως, και εγώ ξέρω μια οικογένεια που είναι οικογενειακοί φίλοι, που ο πατέρας είναι κεντροαριστερός, ο ένας γιος είναι όντως και αυτός κεντροαριστερός. Είναι πολιτική, όχι. Όχι. Με αυτό λέω. Α, εσείς λέτε πολιτικούς, λέω, ναι, ναι, διότι, ναι, 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 σε μια απλή οικογένεια μπορεί να συμβεί. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ο Μαρκεζίνης, ας πούμε, ναι, 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 ο γιος του μπορούσε να είναι ένωση κέντρου, να είναι κάτι άλλο. Όχι, αυτός έγινε χούντα. Και τα αδέρφια όμως, Καρατζαφέρη, κύριε Πρόεδρε, ο ένας είναι ακροδεξιός και ο άλλος είναι αριστερός, έτσι δεν είναι? Ποιος? Τα αδέρφια Καρατζαφέρη. Ο Γιώργος με το Σπύρο. Ναι. Ο Σπύρος είναι αριστερός, θεωρείται. Μπα. Όχι, ε. Οι εκπομπές που έκανε τότε, τώρα, ναι, τελευταία, που έκανε για να διώξει τον Στεφανόπουλο. Α, μάλιστα. Που θυμάσαι, που γράφανε στην Πάτρα
κάτι που με παίγνια που είχε νοικιάσει ένας, ο Στεφανόπουλος είχε νοικιάσει το μαγαζί το χώρο του σε, πώς λέγονται αυτά τα παιχνίδια, τα τυχερά, τα τυχερά παίγνια, ναι, και κόντευε να παραιτηθεί ο Στεφανόπουλος. Ναι. Αυτές τις εκπομπές τις κάνανε για να ρίξουν την κυβέρνηση. Την κυβέρνηση, ναι. Εντάξει, είχε, έγραφε παλιά, πολύ παλιά, σε εφημερίδες τα νέα, έγραφε ο Σπύρος ο Καρατζαφές. Αλλά τώρα τελευταία μάλλον δεξιός ήταν κι αυτός. Α, μάλιστα. Σας λέω όπως ψυχολογώ εγώ την κατάσταση. Ναι. Άλλωστε έκανε και εκπομπές στον αδερφό του. Ναι, τα είχα καλά. Είχα εκεί καλές, μέσα, ακούσε, για να κάνεις εκπομπή μέσα στο Καρατζαφέρι, το κανάλι, για να κάνεις εκπομπή, δεν μπορείς να είσαι δημοκρατικός. Ναι, σωστό. Είναι ξεκάθαρο. Και μέσα ήταν όλοι τους ένας και ένας. Ο Κοντονής, ήταν άνθρωποι, ας πούμε, άκροδεξιοι. Ναι. Σωστά ήταν. Όλοι αυτοί οι σωτιά, να τη σου πω. Ναι. Ήταν ακροδεξιοι. Ναι. Καρατζαφέρης έκανε αυτό το λάθος. Είχε διαλέξει, ενώ είναι αγωνιστής, εργατικός, είχε διαλέξει αυτό το δρόμο της ακροδεξιάς. Εγώ κάποια στιγμή το είχα πει σε μια συγκέντρωση, έκατσε δίπλα μου και του λέω, αυτή το πάθος που έχεις, αν το είχες σε δημοκρατικό χώρο, θα είχες μεγαλουργήσει. Ναι. Αλλά στηρικούντας την ακροδεξιά που υποστηρίζεις, είσαι χαμένος από χέρι. Ναι. Γύρισε και με κοίταξε. Του λέω, σου τα λέω με αγάπη. Δεν σου τα λέω για ξέρω ότι δεν θα αλλάξεις. Χούντα είσαι και χούντα θα μείνεις. Ναι. Δεν αλλάζει. Έτσι. Απλά σε ενημερώνω ότι αν αυτή σου την εργατικότητα την είχες διοχετεύσει σε δημοκρατικές ιδεολογίες, θα ήσουν αποδεκτός και από το λαό αγαπητός. Ναι. Ενώ εκεί, με τον τρόπο που συμπεριφέρεσαι, ούτε η παράταξή σου σε πέταξε σαν το τη μήγα μες στο γάλα. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία έτσι τον πέταξε. Και βέβαια καλά έκανε, γιατί βγήκε και είπε, ακούστε τι ανοησία είπε ο Καρατζαφέρης, ότι είχε νικήσει ο Καραμαλής τον Σιμίτη. Ναι. Είχε νικήσει. Ουσιαστικά το 2001, από το 2000. Ναι. Που γίνανε εκλογές. Ναι. Ότι νίκησε ουσιαστικά ο Καραμαλής το Σιμίτη. Αλλά καλέσανε τον Καραμαλή στην Αμερικανική Πρεσβεία και συμφωνήσανε να δώσουν στο Σιμίτη την κυβέρνηση, έλεγε ο Καρατζαφέρης, να δώσουν την κυβέρνηση για να κάνει τις παραχωρήσεις υπέρ των Αμερικάνων ευκολότερα ο αριστερός κύριος. Και ότι δέχτηκε, ας πούμε, ο Καραμαλής αυτό το πράγμα. Ναι. Τον, τον διέγραψε ο Καραμαλής. Ναι, αυτό είναι σαν συκοφαντία. Σαν συκοφαντία, όχι σαν συκοφαντία. Μα κοίτα, όχι μόνο συκοφαντία, είναι βαρύτατο. Βαρύ, ναι. Βαρύτατο λύστημα αυτό. Για... Λες τον αρχηγό σου προδότη. Ναι. Ενώ ήταν υποψήφιος με εκείνον. Τότε ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, βέβαια. Ήταν υποψήφιος. Είναι σαν να βγαίνει ένας υποψήφιος του κόμματος να κατηγορεί για προδότη τον πρόεδρο. Ναι, ότι δέχτηκε βαρύτατη. Να διαστρεβλωθούν, δηλαδή, τα δεν ποσοστά. Μπορούσε παρά να διαγραφεί. Ναι. Έτσι. Αν ο Καραμαλής το άφηνε και δεν το διέγραφε, ναι. Θα άφηνε ένα σαράκι, γιατί δεν ήταν μόνο ο Καρατζαφέρης, ήταν κι άλλοι. Η ακροδεξία εκκριβόταν όλη η πτέρυγα εκείνη. Ναι. Ήταν κι άλλοι. Ναι, που ακολούθησαν σε όλη την Ελλάδα. Το... Ήταν 7-8 άτομα. Τον Καρατζαφέρη. Η Εθνική Παράταξη, ξέρετε, είχε μπει στη Βουλή, λεγόμενο ακροδεξιό κόμμα, είχε μπει στη Βουλή από το 1977. Είχε μπει. Ναι. Είχε πάρει 7 βουλευτές. Ναι. Και αυτούς τους βουλευτές χρησιμοποίησε ο Καραμαλής μαζί με τον Παύλο τον Βαρδινογιάννη. Ναι. Τον Παύλο τον Βαρδινογιάννη, ψηφίσανε για να πρόεδρο τον Καραμαλή. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία είχε τότε 172. Ναι. Και πήρε 172 και 7, 179 και έναν τον Παύλο τον Βαρδινογιάννη. Α, 180, Ο Μητσοτάκης έβαλε τότε τον Παύλο τον Βαρδινογιάννη να ψηφίσει.
Και έτσι και έγινε το 180. Που χρειάζεται για το... Χρειαζόταν για το πρόεδρο. Ναι. Οφείλει και ο Καραμαλής ευγνωμοσύνη στο Μητσοτάκη, γιατί την προεδρία την απέκτησε λόγω Μητσοτάκη. Ναι, ναι, ναι. Του φέρε μία ψήφο, την ψήφο του, είπαμε... Του Παύλου του Βαρδινογιάννη. Του αδερφού, ναι, του Βαρδί, ναι, του την έφερε, ναι, και έγινε το 180. Το πολυπόθητο 180, ναι, 180, ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Τώρα από τους δημάρχους εδώ είστε ικανοποιημένος, γιατί με ρωτάει και ένας κύριος εδώ. Ναι, γιατί ακολουθούν και δημοτικές εκλογές. Ναι. Στο... Όχι αμέσως. Όχι αμέσως, περί του μήνα Οκτώβριο νομίζω. Του, του ιδίου έτους, του 23. Αν δεν απατώμε, ναι. Τι λέει. Αν δεν απατώμε, ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Ότι το ίδιο, μέσα στο ίδιο έτος ακολουθούν και δημοτικές εκλογές. Οι δήμαρχοι... Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω γενικά για τους δημάρχους, αλλά μπορώ να μιλήσω για την πόλη που... το Δήμο που διαμένω, που ζω, δηλαδή την Γλυφάδα. Α, για την Γλυφάδα, ναι, μπορεί, ναι, και... Σίγουρα, ότι εκεί σίγουρα υπάρχει μια διάχυτη, έτσι, ικανοποίηση από τον νυν δήμαρχο, που, ο οποίος είναι και υπερκομματικός, ο κύριος Παπα-Νικολάου, γιατί, εντάξει, πραγματικά και μόνο το γεγονός ότι παίρνει... Δεν είναι δεξιός. Είναι, προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, σίγουρα, αλλά... Ο καημένος. Αλλά καημένος. Όχι, καημένος δεν είναι, σίγουρα, ναι, αλλά παίρνει 80%, ξέρετε. Και αυτό σημαίνει πολλά, ας πούμε. Εντάξει, και ο Παχατουρίδης πήρε μεγάλο ποσοστό, αλλά... Ναι. Όχι, είναι καλός δήμαρχος, κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν θέλω να του φάω το δίκιο, ούτε να λέω πράγματα. Δηλαδή, ναι, πόσο χρόνια έχει βγει? Βγήκε δεύτερη φορά τώρα. Δεύτερη, νομίζω είναι αρκετό. Δύο φορές δεν φτάνει. Ναι, δεν θα θέλει και ο ίδιος. Γιατί ο Παχατουρίδης του έχει κάνει 6 φορές. Καλά, ο Παχατουρίδης, εντάξει. Κάπου. Να... Και είδα, βάζει και σποτάκι. Α, βάζει και σποτάκι. Για να βγει ξανά. Λέει, εδώ περιστέρι, εδώ περιστέρι. Ναι, 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 ναι. Βλακίες, δηλαδή. Ναι. Τώρα για το Δήμο Αθηναίων, εντάξει, δεν ξέρω, δεν βλέπω καλά πράγματα. δεν βλέπω και πολλή δουλειά, ας πούμε. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι πρέπει τα κόμματα λίγο να κάνουν στην άκρη. Ναι, και εγώ αυτό θα έλεγα, για να βγαίνουν προσωπικότητες, ας πούμε, πραγματικά υπερκομματικές. Ναι, αλλά βλέπεις πάνε, έχουν χρήματα τα κόμματα και, ναι, ναι, πλακώνουν τα λεφτά και, ναι, ο, ναι, πολίτης με τα λεφτά θα μπώνεται. Ναι, ναι, έτσι. Τα χρήματα φταίνε. Για όλα λέτε, ναι. Γιατί και αυτός ο Παπα-Νικολάου και όλοι οι άλλοι βγαίνουν με λεφτά, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, αυτός όμως τελευταία έχει πάει κόντρα, εξ όσων γνωρίζω. Στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, δεν είναι και πολύ καλό παιδί, από όσο γνωρίζω. Δεν ξέρω, τελευταία. Μακάρι. Δηλαδή... Δεν ξέρω τα οικογενειακά... Γιατί αυτός ήταν και ευρωβουλευτής χρόνια. Ήταν ευρωβουλευτής. Ήταν βέβαια και ευρωβουλευτής και έφυγε από εκεί. Της Νέας Δημοκρατίας. Της Νέας Δημοκρατίας και έφυγε από εκεί για να γίνει δήμαρχος Λιβάδας. Και αυτό και μόνο τον τιμάει. Γιατί άλλος ο μισθός του ευρωβουλευτού που μπορούσε αυτός είναι, ναι, γόνος... Της οικογένειας γνωστής Παπα-Νικολάου. Ο δήμαρχος όμως έχει, σαν δήμαρχος μιας μεγάλης πόλης, ναι, έχει μάσα. Εντάξει, αυτό... Δηλαδή, ο δήμαρχος, εντάξει, δεν έχει μόνο 28.000 μάσα να, ναι, φάει, ναι, το μήνα. Ναι. Ο δήμαρχος μπορεί να φάει πολύ περισσότερα από ένα έργο. Να φάει, ναι, ναι, αλλά αυτό το πιθανό... Δηλαδή, να το δώσει το έργο σε, ναι, ένα εργολάβο, εντάξει, και να πει θέλω το 15%. Σύμφωνοι, αυτό όμως είναι κάτι που πιθανολογείται. Με αλφαγιώτα το πιθανολογείται. Δεν είναι κάτι το δεδομένο, ενώ ο άλλος ο μισθός στο Ευρωκοινοβούλιο είναι κάτι δεδομένο, έτσι δεν είναι? Εντάξει, ναι, οι δήμαρχοι περισσότεροι που παλεύουν, ναι, να είναι δήμαρχοι, τι πιστεύετε, το κάνουν από φιλοτιμία? Όχι, δεν πλέω σε ποιο είναι όνειρα. Το κίνητρο, ναι. Ποιο είναι το κίνητρο? Ναι. Το κίνητρο ποιο είναι? Αγαπούν τις πόλεις? Όχι, ίσως είναι ματαιοδοξία, δεν ξέρω πώς να το πω, μπορεί να είναι και αυτό. Ματαιοδοξία. Ναι. Λέω εγώ τώρα με αυτή το μυαλό μου. Η πιο καλή εκδοχή είναι αυτή. Η πιο καλή εκδοχή. Ναι, 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 όντως. Η ματαιοδοξία, ναι, ναι. Εντάξει. Ίσως να θέλει κάποιος να ζει κοντά στην οικογένειά του και να μην ζει στην Ευρώπη. Εντάξει. Ή άκουσα και το άλλο πρόσφατα, να θέλει κάποιος να είναι σε μια τοπική κοινωνία άρχοντας και ενώ έχει τη δυνατότητα, ας πούμε, όπως ο Παπα-Νικολάου, να είναι βουλευτής, να λέει δεν μπαίνω εκεί μέσα γιατί εκεί μέσα είναι λίγο τα πράγματα ο ένας. Δαγκώνει τον άλλο. Οπωσδήποτε. Ναι, μπορεί να είναι και αυτό ένα κίνητρο. Δεν η το Βουλή, ναι, Βουλή, είδεστε τι κάνανε σε μένα. Ναι, γιατί ακούω τελευταία από τον έναν
Μην ασχολείται ο πρόεδρος σου άλλο, μην ασχολείσαι εσύ, είναι μετρημένες οι θέσεις. Ακούω από τον άλλον, οι θέσεις και τα ονόματα είναι μετρημένα. Δηλαδή, και εγώ τι να πιστέψω πλέον, ότι είναι κλειστό, ότι είναι, ας πούμε, συγγνώμη που θα το πω, μαζονική ΔΟΑ ή Βουλή. Τι να σκεφτώ. Από την Καβάλα ο Μάλιος λέει, είναι όλη τσογλάνια της Αμερικανικής Πολιτείας. Τι να... Τι να συζητήσω. Με αυτά που ακούω, δηλαδή, μου πραγματικά παθαίνω και ένα αυτό, μια κρίση. Εδώ είναι ένα άλλο θέμα ότι ο οικονόμου μπορεί να πολιτευτεί, ο οικονόμου του Sky. Α, δεν το ξέρω. Ότι τώρα που έφυγε ο Μπογδάνος... Εσείς μου το λέτε, ναι. Που έφυγε ο Μπογδάνος, ο οικονόμου, μπορεί να πολιτευτεί. Μα ο οικονόμου αυτός που λέτε του Σκάι έχει και προβλήματα υγείας αυτός ο άνθρωπος. Θα μου πείτε δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Έχει διάθεση. Ο Λυριτζής οικονόμου, αυτός ο οικονόμου. Ναι, ο Λυριτζής πέθανε. Ναι. Αλλά και ο οικονόμου ακόμα εξός ο γνωρίζει. Ο Λυριτζής από τι πέθανε, είχα πάει στην Καρκίνο είχε ο άνθρωπος. Καρκίνο. Και ήταν καλός άνθρωπος λοιπόν. Αλλά... Εκείνος ήταν πιο σοβαρός. Και αυτός εντάξει δεν είναι σοβαρός. Αριστέριζε αλλά... εκείνος. Ναι, εκείνος αριστέριζε. Τούτος εδώ όμως από ό,τι από όσο ξέρω έχει χειρουργηθεί στην καρδιά τρεις φορές, τέσσερις. Τι έχει? Χειρουργηθεί στην καρδιά. Ναι, έχει προβλήματα υγείας δηλαδή. Από όσο γνωρίζω, δηλαδή έχει τη διάθεση να πολιτευτεί. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Ναι, αλλά φημολογείται, δεν το έχετε διαβάσει? Όχι, δεν το γνωρίζω, όχι. Θα το διαβάσετε. Φημολογείται τώρα, γράφεται κατά κόρον. Ναι, ναι, ναι. Θα μπει. Ναι. Είναι ο οικονόμος. Θα βγει κιόλα. Θα βγει. Και φυσικά με τη Νέα Δημοκρατία, υποθέτω. Πού αλλού. Ναι, ναι. Πού αλλού. Είναι ο Αλαφούζος. Ναι. Σωστά. Ο αρχηγός είναι ο Αλαφούζος. Σωστά. Ο Αλαφούζος έβγαλε τον Μπογδάνο και τους έφυγε. Ο Αλαφούζος έβγαλε τον. Ένα Παπαδημητρίου. Ναι, το Μπάμπι, το λεγόμενο Μπάμπι, ναι. Ήταν και το Πρωτοσάλτε να βάλουν, δεν τον βάλανε. Ναι, γιατί ο Πρωτοσάλτε είναι και λίγο επιθετικός, εντάξει. Τι να πω. Μάλιστα. Είναι δύσκολα λιγάκι τα πράγματα, κύριε Σοκράτη μου. Μάλιστα. Σε όλη την άλλη Ελλάδα βλέπετε ηρεμία, δηλαδή φτώχεια και δυστυχία. Δηλαδή. Παντού βλέπω μια κατήφια δυστυχώς, βλέπω μια δυσκολία του από κόσμου. Την ακρίβεια. Από την ακρίβεια. Ναι, από όλα αυτά τα δεινά, τις πληγές του Φαραώ, ας πούμε, να το πούμε έτσι, που μας έχουν βρει τα τελευταία χρόνια, γιατί έρχονται ένα-ένα, αλλά το ένα-ένα-ένα-ένα κάνουν την όλη κατάσταση, δηλαδή... στην αρχή ήταν η κρίση, τα μνημόνια, αυτά, μετά ήρθε η πανδημία και τώρα έρχεται να μας αποτελειώσει, ας πούμε, και αυτό το θέμα που έχει ξεκινήσει από τον παρανοϊκό έτσι, πόλεμο του Ρώσου Μεγιστάνα και αρχηγού απέναντι σε μια ανεξάρτητη χώρα, όπως είναι η Ουκρανία. Αλλά από αυτό έχει ξεκινήσει ένα κύμα επιπτώσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Κακά τα ψέματα. Προχθές κάνανε οι Αμερικάνοι ολόκληρο αεροδιάδρομο για να τον πάνε στην Αμερική το Ζελένσκι. Και μίλησε στο Κογκρέσο. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ζωντανά. Ναι. Α, βρέθηκε στην Αμερική και μίλησε. Ναι. Ναι, ναι. Ναι. Τι να πω. Λοιπόν, θα τα ξαναλέμε. Εμείς τι άλλο, να δείξουμε και το βιβλίο. Βέβαια. Εδώ και το βιβλίο. Να ευχηθούμε και στο... Να το παίρνετε δωρεάν από Καρόλου 28 στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη Παπαναστασίου 24 και Λαγκαδά 10. Όχι, άλλο το γραφείο Λαγκαδά 10 και άλλο Παπαναστασίου 24. Ναι. Και στη Λάρισα 16 Οκτωβρίου 18. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Δωρεάν το παίρνετε το βιβλίο, έτσι. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Σοκράτη για την καλοσύνη σας. Εγώ κύριε Πρόεδρε, να ευχηθούμε και στον κόσμο... καιρού εις καιρών. Βεβαίως, να λέμε ευχηθούμε... γιατί επειδή είναι το μόνο επίσημο βήμα αυτό το βήμα της Ένωσης Κεντρών,
έχουμε υποχρέωση να ενημερώνουμε τον κόσμο. Ακριβώς, να ευχηθούμε και στον κόσμο καλά Χριστούγεννα. Εννοείται όλοι, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία. Ο Θεός να συγχωρήσει τα λάθη όλων μας και να δείξει επίοικια στην Ελλάδα. Ακριβώς. Και να δώσει δύναμη στους Έλληνες να αγωνιστούν, γιατί έχουν μπροστά τους μεγάλο αγώνα. Ένωση Κεντρώων. Η αλήθεια στο κέντρο.